Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Εδώ είμαστε. Εδώ. Εβδομάδες περνάνε, μήνες περνάνε, χρόνια περνάνε, καλοκαίρια έρχονται, χειμώνες έρχονται. Εμείς εδώ σαν τους λύκους να πούμε. Κυνηγάμε τα πρόβατα. Πρόβατα θα φάμε. Ντρέπονται οι εθνάρχες. Φεύγουν ένας-ένας. Τι έπαθες, ρε δεξιό. Ένας-ένας φεύγουν. Είδαν τα χάλια εδώ των κομμουνισταρέων. Δεν αντέχουν, φεύγουν. Ναι, ναι, ναι. Έφυγε ο Στέλιος Πατακός πριν λίγο καιρό. Φεύγει και ο Κώστας Μητσοτάκης. Τι έκανε, πού αμήνει. Μόνη Βασίλισσα Ελισάβετ έμεινε. Πόσο είναι αυτή. 147,2 ξέρω εγώ πόσο. Μια κατοστάρα έχει. Ο Μητσοτάκης τον έφαγε η Ελισάβετ. Στον τέρμι. Έφαγε. Στον τέρμι τον έφαγε. Και ξέρει η Ελισάβετ. Γαλαζοέματη. Τι ακολουθούν τώρα. Ποιος έμενε κανένας. Δεν έχουνε. Ποιος. Μεγάλοι άνδρες. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν άλλοι μεγάλοι άνδρες. Ένας είχα ακούσει και κάνα φλωράκι με είπανε, αλλά τι μεγάλος άνδρες. Πέθανε φλωράκι. Φλωράκες. Πέθανε αυτός. Πέθανε φλωράκι. Κύρκος πέθανε. Έμεινε η Κανέλη. Έμεινε. Ποιος έμεινε τι. Πάπα αυτού στο κόρφο μου. Κάτσε καλά τώρα. Δεν μου λες τώρα. Έφυγαν οι μεγάλοι άνδρες. Ποιος. Αυτός. Αυτός που έλεγε τη σημαία χωρίς ένσημο από κόμμα του δίνουμε λεφτά. Έλα ρε πάθατε ρε, μια χαρά, διαχωρίστε την Ελλάδα. Ποιο, και σε παρακαλώ. Όλοι έχουν προσφέρει σε αυτό το τόπο να πούμε κάποια πράγματα. Πες με ποιος πρόσφερε τι. Εσύ παίρνει, ποιος δεν πρόσφερε. Ποιος εδώ κυδεύτηκε η δημοσία θα πάρει η Μελίνα Μερκούρη. Ούς, τι ο Ανδρέας Παπανδρέας. Ποιος. Ποιος. Θα κυδεύσει με ποιος, τον τη Μερκούρη. Ο μόνος άντρας που τη φίλησε ήταν ο Φούντας αυτή η Μερκούρη. Όχι ρε. Ήταν ωραία. Ποια ρε. Έλα τώρα, εγώ τώρα θα καπενίσω ένα τσιγάρο τώρα. Ποιος τώρα, αγόρι μου, έκανε υπουργό πολιτισμού. Χάθηκαν τα. Άιντε να μην πω τώρα. Χάθηκαν τα ωραία τα μωρά. Βάλαμε τη Μερκούρη υπουργό πολιτισμού να μας φέρει τα μάρμαρα. Προσπάθησε γυναίκα. Τρία σφουγγαράκια από τον Κινέζο δεν μπορεί να αγοράσει αυτή. Θα μας φέρει τα τέτοια τα γάλματα. Σε παρακαλώ. Γκρινιάζω, ρε φίλε. Γκρινιάζω. Πάει ο Εθνάρχης, έφυγε. Εθνάρχης. Τα έλεγε πριν 25 χρόνια. Θα δουν οι κομμουνιστές, λέει, και θα έχουμε θέματα. Πριν 25 χρόνια τα έλεγε. Να κυδευτεί. Τι να κυδευτεί. Με τιμές πρωθυπουργού, επί αριστεράς κυβέρνησης είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το δείχνει μεγαλείο ψυχής ο Τσίπρας. Τι είναι αυτά τα χάλια. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα μαϊμουτζιλίκια εκεί. Αυτά είναι σάλια, ρε φίλε. Για στάχτε στα μάτια είναι. Μεγαλείο μεγαλείο ψυχής. Ο Τσίπρας, μεγαλείο ψυχής. Μπράβο τον Αλέξη Τσίπρα. Μπράβο που ξέρει και τον αντίπαλο να πούμε. Το δίνει και μπράβο τώρα για να ρίξει τάχτη. Αυτό μπράβο δηλαδή. Μπράβο που δεν θα κυδέψει το Μητσοτάκι πάνω σε κυλίβαντα πυροβόλου όπλου με δάφνη και τελική σημαία. Δεν κοιτά που τα κάναν όλα σκατά να πούμε εδώ πέρα. Συγγνώμη, ρε φίλε. Ψηφίζουν ό,τι να είναι το βράδυ και μας δείχνουν το survivor για να περάσουν τα μέτρα. Στήσανε, πετάξανε τα βρακιά τους εκεί στη Γερμανία και στηθήκανε. Τι θες να κάνουν, ρε. Έχω το τσακαλό του μισά αγγλικά, μισά νιοϊλανδέζικα στη Βουλή, τώρα σοβαρά μιλά. Έχω κουρουμπλήσει με τα γυαλιά, δεν βλέπει άνθρωπος και του βάζουν να υπογράφει. Τι υπογράφεις, τι υπουργός είσαι, ρε. Άνθρωπος, ρε. Τι κουρσούζεις είσαι, ρε. Εγώ είμαι κουρσούζεις. Κουρσούς λαμά, να πούμε. Πα. Μια γκρίνια, 200 χρόνια παίρνατε δανεικά και φταίω. Και σφάξανε και το ΠΑΟΚ. Σφάξανε και το ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ δεν το σφάξανε, έτσι λένε ΠΑΟΚ. Έτσι λένε αυτοί. Πέναλτι λέξη από την περιοχή. Τετάρτη Χαλίφης ο Σαββίδης. Κυριακή ο Μιλισανίδης. Τετάρτη πάλι Χαλίφης ο Σαββίδης. Με offside goal ρε σε πήρα το κύπελο ρε. Εχθές ο Θάνος. Του του ξενοδοχείου του Θάνου. Του ξενοδοχείου του Θάνου. Το φάγανε το Θάνο. Ξενοδόχος είναι ο Θάνος. Ναι, έχουν στα Γιάννα. Το βρήκαν οι παοξίδες στα Instagram. Από κάτω. Το φα είναι καμένο. Η διαμονή είναι μάπα. Τα κρεβάτια είναι χαλασμένα. Η τύχη μου χλιασμένη. Ξέρεις το κάνει το ξενοδοχείο του Θάνου. Ανακαίνιση. Έλα, στο Instagram. Τι σου τους έκανε ο Θάνος. Τίποτα δεν τους έκανε. Σέντρα δεν πέρασαν. Τι φυσικά. Άσε με τώρα. Το δικό σου τον Μπακακούκα, πώς το λένε. Ποιο Μπακακούκα. Τον Μπούγκουρα. Ποιο. Τον υποτιθέμενο Μπούγκουρα που θα θέλει να λάβει τον Άρη. Υποτιθέμενο είναι τώρα. Υποτιθέμενο είναι με τα λεγόμενα του Φιλαράκη στο Καρυπίδι. Καρυπίδι μια χαρά είναι. Τι Καρυπίδι, πήγε το βρήκε στο μπαρ. Mm. Και μιλήσανε για τον Άρη. Τσίπα. Καρυπίδι είναι γάτα. 40 χρόνων είναι. Στα 50 ο Καρυπίδι ήταν πάμπλουτο. Άσε τώρα. Βρήκε Καρυπίδι τώρα αφορμή. Βρήκε έναν Ντεμέκ Μπούγκουρα φαντασμένο, ξέρω εγώ που του βρήκε. Να κερδίσει χρόνο, λες. Να κερδίσει χρόνο, να πει πέντε χαζουμάρι στο λαό του Άρη για να. Δηλαδή, τι θες να πει τώρα. Εγώ τι θέλω να πω. Πού είναι ο Μπούμπουρα, ρε. Να βγει να κάνει μια δήλωση. Και με προσέγγισε ο κύριο Καρυπίδι και παίξαμε τάβλια. Μην μιλήσαμε για τον Άρη. Μόνο του συνάντησε εκεί πιάνει καφέ. Και δεν μιλήσαμε για τον Άρη. Μα οι άνθρωποι είπαν βρεθήκαμε. Ποιο είπε, είπε Μπούμπουρα, βρεθήκαμε. Ναι, η γραφείο τύπου του Μπούμπουρα, μια κυρία δεν θυμάμαι τώρα. Σιγά η γραφείο τύπου Μπούμπουρα. Αλλά
βγήκε και είπε, εμένα εγώ έκανα μια έρευνα, ας πούμε, Καρυπίδης, λέει, όντως μίλησαν. Δηλαδή μίλησε ο άνθρωπος, αλλά μίλησαν για επιχειρήσεις, δεν μίλησαν για τον Άρη, ο Άρης δεν είναι επιχείρηση, ναι. Ο Άρης ζημιά είναι. Ναι. Επιχείρηση σημαίνει επένδυση. Κοίταξε, και εγώ έξω από την προσωπία της Mercedes μπορώ να μιλάω για Fiat. Εντάξει. Μέσα μου από τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Εσύ δηλαδή λες ότι ο Καρυπίδης είναι πονηρός. Ένα άλλο πονηρό είναι Καρυπίδη. Καρυπίδη, άμα δεν φέρει τον Μπούμπουρα, φέρε μα. Εγώ θα φέρω το Τράκι, να ξέρει. Το Τράκι θέλω. Τρελάθηκα έτσι με την έδωσε ο Τράκι. Τράκι, μ' ακού. Πρώτη φορά βλέπω Αριανού να παρακαλάνε να φέρουν επενδυτή στην ομάδα του. Επενδυτή, όχι σκιέρ. Επενδυτή. Σκιέρ θα με φέρει. Επενδυτή να με φέρει. Τι επενδυτή. Τι να, δεν θέλω σκιέρ επενδυτή να πηγαίνει κάθε χειμώνα στον Άι Θανάση εκεί πέρα στα Καϊμακτσαλά να βγάζει φωτογραφίε με τα σκι. Ναι, τι, να με φέρει επενδυτή. Πώ ήρθε ο Μούσια. Ποιος Μούσιας? Ο Μούσης. Ναι, τους λουμπούντας, ναι, την περντάπ. Κράκ, 11 χαρτιά λέει του τσάι. Μοχόλι. Του Μπέκα. Του Μπέκα. Του Μπέκα ρε φίλε. Τι θες, ποιος είσαι ο Κατσαρίς. Τι κάτσα. Πόσα θέτρα. Πόσα ρε. Πάρε και τα πιστικά δώρα ρε. Ναι. Μπαμπά θέλω να παντρευτώ. Πάρτα. Ναι. Μπαμπά θέλω κύπελο. Πάρτο. Πάρτο. Κύπελο θες, κάσε να σε φέρω τον πρίγιο. Μπα τη γριά τη θέλω, β' εθνική. Πάρτε την β' εθνική. Πάρτε την γριά. Γάμα τη θες, γάμα δεν σου στείλω. Ό,τι θες, ό,τι θες. Και του Κατσαμπή φωτογραφία θα στον δώσω. Ό,τι θες. Τι μου λες τώρα. Θέλεις ένα τέτοιο, ε. Τέτοιο θέλω. Πού να τον βρεις. Θα σε δείξω εγώ ποιος είναι ο Άρης μετά. Α, μετά. Μετά. Τώρα τι θα σε δείξω. Η λέσχη που. Ποια λέσχη. Έξω από την πόρτα του Πούμπουρα ή του Τράκη θα είμαι. Από τώρα στο λέω αυτό που λέει, σκεφτεί κανένα τέτοιο. Απ' έξω από την πόρτα είμαι και θα ρίχνω κλουτσίδια. Λοιπόν. Κλουτσίδια θα ρίχνω σε όποιον θέλει καρτσιλικά για τέτοια. Πρέπει να πάρει ο Καρυπίδης για να φύγει. Δύο χαρτιά καλά είναι. Τρία θέλω εγώ. Αφήστε τα σάλια εσύ με τον Καρυπίδη. Άμα φέρει ένα τέτοιο, α πάρει και τρία. Μπούμπουρα, δεν μου λες, ο Μπούμπουρας έχει πολύ χρήμα, βαγόνια. Έχει. Ναι. 3,5 να πάρει τρε Καρυπίδη. 3,5 είναι η γωνία μαγαζί στο Δίνο, ρε. Δεν με λες τώρα. Εγώ ήρθε το Βασίλη ο Ψηφίδη προχθέ. Ήρθε στον Κρόνο τον. Ναι, ναι. Ο αδερφός μου. Τι ήθελε. Ναι. Του χρωστάω Καρυπίδη χρήματα από τον Αστέχνη. Θα τα πληρώσει ο καινούριο επενδυτή. Να μην πάρει και ο. Τη ΔΕΗ, να μην την πληρώσω αυτή τη ΔΕΗ. Αυτά είναι χαρτζηλίκια τώρα. Τι χαρτζηλίκια. Χαρτζηλίκια είναι αυτά. Δηλαδή. Αν το πληρώσω. 3,5 θέλω Καρυπίδη. 3. 3 θα τα βάζουμε. 1 εκατομμύριο ΔΕΗ του Ψηφίδη. 4. 1 εκατομμύριο είναι ΔΕΗ. 1 εκατομμύριο ΔΕΗ χρωστάτε. Πού φτάσαμε να κάνει 2 εκατομμύρια ευρώ ο Άρης και να χρωστάσει 1 εκατομμύριο ΔΕΗ. Τη μισή ομάδα στη ΔΕΗ. Ο Άρης αξίζει 2 εκατομμύρια. Τι 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια λέμε τώρα. Τι 2 εκατομμύρια. Το μπάτζετ του Άρη είναι μικρότερο. Από ότι είναι τα χρωστούμενα στη ΔΕΗ. Άστο, μην το ψάχνει. Ναι. Πω, ρεζιλί. 1 εκατομμύριο η ΔΕΗ, πόσο να κοστίζει ο Άρης. Κάνει 800. Τώρα με τον Τσιμπούρ και τον Αμφίλιο. Κάνει Τσιμπούρ τα Βλαρίδη, όλο το μπάτζι είναι 350 χιλιάρικα. Μόνο τάτου. Βάζει ο Τσιμπούρ με το ταβλαρίδι. Μόνο τάτου είναι λίγο πιο ακριβώ από του υπόλοιπου. Ναι, ναι. Ναι. Πω, τώρα τι γίνεται. Τι θα κάνω. Τώρα. Τίποτα. Τώρα θα στείλετε το Τσαλτίδι. Το Σαουρίδι. Τώρα του συνεχίζει. Ναι, ναι, ναι. Του συνεχίζει τώρα εσύ. Θα πάτε στο Κολονάκι να βρείτε τον Έγρι. Και τους τωρινούς οπεράδες θα πάρετε το Ψηφίδι με την Αλφα Ρωμαίο, το Καρυπίδης θα πούμε πρώτος εκεί πέρα, θα μπείτε σε ένα πούλμαν, θα πάτε να μετανοήσετε στην Παναγία Σουμελά εδώ απάνω στη Βέρεια, θα πάτε να πούμε μετά, θα γυρίσει το πούλμαν, θα πάρετε το πλοίο, έχει από εδώ για Λίμνο. Έχει για Λίμνο. Θα πάτε να πείτε τον άνθρωπο, αυτόν αμαρτήσαμε, αλλά το μετανοήσαμε. Και θέλουμε άφεση αμαρτιών και μετά να γυρίσει και ο κόσμος στο γήπεδο και να έρθει και το υπόλοιπο. Μόνο που έβαλες αυτούς μέσα να πάγουν να αντιστεί, δεν θα έρθει ο άλλος. Εγώ αν ήμουν ο Πούγκουρας, έτσι θα έκανα. Τους έδειχνα όλους αυτούς εγώ. Θα σου πω. Αν ήμουν ο Πούγκουρας, θα έλεγα το εξής. Κλείνει ο σύνδεσμος. Ναι. Και ο Ραστέχης δεν παίρνει φράγκο. Έτσι. Και βάζω. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Δρόμο όλοι. Δρόμο. Τι είσαι εσύ ο Τσαλτίδης. Τι θες, γραφείο τύπου, δρόμο κι εσύ. Εσύ ποιος είσαι ο Ραπτόπουλος, τι θες, γραφείο τύπου, δρόμο. Κρουσιές και εσύ Ραπτόπουλε, δρόμο όλοι εκεί πέρα. Όλοι, βρωμιάριδες, δρόμο. Ποιος εσύ, κόκκινος, ποιος εσύ, ρεπορτάζ του Άρη. Τίποτα. Ωραία. Θα τρώτε ένα καλαμπόκι, σάντουιτς και τέρμα. Τίποτα. Ναι. Μόνο έτσι έγινε. Αν ξεφύγουμε με τα παλιά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, αδερφέ, τα είπαμε. Αρχίσει εκεί πέρα, δώσε και εμένα μπάρμπα, δώσε και εμένα μπάρμπα, δώσε με ένα γραφείο τύπου μπάρμπα, δώσε με τα χρωστούμενα της ΔΕΗ μπάρμπα. Δώσε 3 εκατομμύρια για τις παλέμους. Ποιος θα πρώτα, ποιος θα προλάβει. Μέχρι και η Δέσπο του Μασούτη θα καταλάβει ότι δεν θα πάει και αυτός. 37 χρόνο κάνα center forward, το χρεώσει κανένα εκατομμύριο. Θα αρχίσει η παλιά ιστορία έτσι. Μέχρι του Αλπιγκίδη βλέπω βασικό center forward στον Άρη του χρόνου αυτό. Ένα χρόνο. Στου Αλπιγκίδη. Βέβαια, τι. Άνετα. Το γελάς αυτό. Βέβαια. Πάμε τώρα στο θέμα του Εθνάρχη. Γιατί Εθνάρχη. Εθνάρχη είναι ρε φίλε. Εθνάρχη ήταν ο άλλο ρε φίλε. Ποιο είναι ο άλλο Εθνάρχη ρε, ο αριστερό. Ποιο αριστερό. Ποιο ρε. Κανένα δεν είναι εθνάρχης, ρε. Εθνάρχης είναι, στα είπε 25 χρόνια πριν.
Φωνάζουν και λένε. Το φώναζε, ει! Ο κόκκινος. Ανδρέα του έλεγε, σφίξε τη βάνα, θα καταστραφούμε. Ο κόκκινος λέει, όχι, λέει, δημοσία δαπάνη. Αυτά και εγώ τα πιστεύω. Δεν θέλω δημοσίες δαπάνες και τέτοια. Δεν υπάρχουν δημοσίες δαπάνες και τέτοια. Ναι. Τώρα μην μου πεις ότι δεν έχει κάποιος να ανοίξει ένα φέρετρο λεφτά να πάει να δώσει μέσα. Η οικογένεια ή ξέρω εγώ χιλιδιό. Και αυτές οι δημοσία δαπάνες τώρα μπορεί. Αυτά είναι φετζιλίκια τώρα του Τσίπρα που θέλει να κάνει με τη μέσα αρχηγού κράτους. Εφετζιλίκια για να ρίξει τάχτη στα μάτια σε γομπή. Έξυπνος είναι ο Τσίπρας. Μεγάλη κουφάλα. Μ' αρέσει τρομερός. Μ' αρέσει. Είναι φοβερός. Συγγνώμη Γιάννη, ένα καλό. Ανακάλεσα στον κύριο Πρωθυπουργό. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά είναι. Έξυπνος είναι. Ο κύριος Πρωθυπουργός. Είναι επικοινωνιακός. Πολύ μεγάλος Πρωθυπουργός αυτός Αλέξης. Πανέξυπνο. Μπράβο ρε Αλέξη! Πανέξυπνο. Άρε Στέλιο Πατακό που είσαι. Όπως έλεγες, αχ κούλα. Θείος του ήταν. Τι ήτανε? Ο Πατακός. Βγαίνει ο Πατακός και γίνεται τέτοιος τώρα. Θείος του ήταν. Ποιος θείος του ήταν? Έτσι είναι ο θείος του. Ο μπαμπάς του Τσίπρα ρε. Στο ήτανε... καφενείο κερνώσει ρε Στέλιο για τον ανιψιό σου. Κερνώσε ρε. Κερνώσει Στέλιο Πατακό, θέλω να πεις βγες από το τάφο σου τώρα να μας πεις αν κερνούσε για τον ανιψιό σου. Τι δεξιό μου τρώει εσύ. Ποιο θα κερνούσε ο Στέλιος Πατακός? Δεν τον έπνιγα στη βρύση, θα έλεγε μαζί με τι άπλε τη κάλτσης. Τι θα κάνω. Στα καλώ απογείμε. 9.55. Στα καλώ απογείμε. Κάτσε ο κομμουνιστή, στέλνει μήνυμα εδώ. Θα στείλει. Ραπτό.gr. Όλε οι ραδιοφωνικέ και τηλεοπτικέ εκπομπέ live και μανιδοκοπημένε. Ραπτό.gr. Ναι ή όχι ρε στη δημοσία δαπάνη. Όχι ρε φίλε. Όχι. Όχι. Ναι. Δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Δημοσία δαπάνη, ξέρεις ρε φίλε. Πρόσφερε. Οποιοδήποτε άνθρωπο. Πρόσφερε, ναι. Στον τόπο. Πρόσφερε, ναι. Τι. Τι πρόσφερε. Πρόσφερε. Τι πρόσφερε. Πες μου, τι πρόσφερε. Τι πρόσφερε. Μια αποστασία το 65. Όχι την αποστασία το 65. Δεν μετράει αυτή. Δεν μετράει. Δεν μετράει αυτή. Τι πρόσφερε. Αυτό είναι που δεν πρόσφερε. Τι. Φώναζε ένα, γιατί, φώναζε. Ένα οικογενειακρικό, πώς το λένε, κόμμα. Ναι, οικογενειακριτικό δεν το πει και παπαδρεϊκό ήταν το ίδιο. Αυτό ρε φίλε τα πήγαινε τα πράγματα νορμάλ. Ναι. Έτσι. Ναι. Ίσιο δρόμο και σφιχτά. Και ζούσαν όλοι. Όχι σφιχτά. Είχαν όλοι λεφτά. Τώρα θα μου πει, ο Παπαδρέου για να κερδίσει εκλογές μετά από εκεί πέρα, ναι, από τη συνεχή οχταετία που ναι, έκανε, ναι, διόρισε μέχρι και τις γλάστρες στο δημόσιο. Και τι σε νοιάζει εσένα? Εμένα με νοιάζει. Εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ ρε κάθε μήνα του πληρώνω. Ρε. Εμένα δεν με νοιάζει. Έλα που του πληρώνει να πούμε. Σόπαρε το τιμολόγιο τη ΕΡΤ, η Δήμο τα άνοιξε τα δυσπλώσια. Πόσοι φάγανε ψωμάκι με τον Ανδρέα, ρε. Τι πόσοι φάγανε ψωμάκι. Πόσοι περάσανε ζωή χαρισάμενη. Δεν με ενδιαφέρει αυτοί που περάσανε ζωή χαρισάμενη. Τι γιατί χορεύτηρε, τι πηδήματα, τι ταξίδια. Για τι... πόσο, ρε. 30-40 χρόνια, ρε. Πλάκα, 30 χρόνια, ρε. Πλάκα, κάνει τα πούμε. Να πάνε να τα δώσουν πίσω τι και που... να με αφήσουν εμένα να ζήσουν νορμάλ τώρα. Να μην του πληρώνω ακόμα αυτού. Για άμα θε να ζήσει νορμάλ, πα στο Βέλγιο. Τι να πω εγώ? Εσύ άμα θες να ζήσεις νορμάλ. Εδώ θα κάτσω ρε και θα θέλω να το στέλνει Πατακό πίσω. Πας, ρε. Να λάτζα στη Γερμανία ρε. Άμα θες να ζήσεις. Να πας εσύ ρε. Να πάει αυτός ο Πασοξής ρε που 30 χρόνια έτρωγε ρε. Ε τι να σε πω ρε. Ας το καλό σας από εκεί πέρα. Γουστάρουμε Στέφανο. Όποιος ή δημόσια δαπάνη. Λογικό είναι να κυδεύεται δημόσια δαπάνη. Λέει ο 900. Σωστός είναι. Ο 516, αυτό που λέει είμαι φανατικό σου περά. Πρωταβλητή στο Mai Tai και τρώω κάθε μέρα δυο σακουλάκια δρακουλίνια. Οχ, οχ, οχ. Πρωταβλητή στο Mai Tai, σε κάτσε αυτό κάτι γουνάκι. Άσε να πει για τον Άρη, θα έρθω εκεί να σε μπρίξω. Άσε τον πρίζω εγώ, φίλε. Ναι. Εσύ είσαι πρωταβλητή του Mai Tai, αλλά εγώ έχω σίδερο καλό στα μάξι. Ρε Κώστα, σταμάτα, ρε Κώστα. Ναι. Μη βρε Κώστα. Με κάνει όπω εκεί στο. Πώ ήταν εκεί στην Αίγυπτο, ένα που έβαλε το σπαθί γκρίζο. Έβγαλε στο κουμπί. Του κουμπούρι μια. Τραβάει κάτι νιάρκη στην Ελλάδα. Mai Tai και Sai Tai. Τα χάρη. Έβρε Κώστα. Με τον άνθρωπο, ρε, τι θα γίνει ρε με αυτή την ιστορία με το Πάο. Πάλι έγινε να πούμε θύμα. Γιατί ρε γκρινιάζουνε πάλι. Τι θα γίνει, μεταβάλλεται ρε. Ρε γιατί γίνονται κάσαν τσίδι κάθε μέρα αυτοί οι παοξίδες. Ρε φιλαράκια, έχω τόσα φιλαράκια. Άρχισαν να γίνονται γλιώδεις αυτοί οι παοξίδες. Του συχάθηκα, ρε φίλε. Πού είναι εκείνη η πυγμή, ρε, πού είναι ρε παοκάρα, ρε. Δεν νιώθω τίποτα παοκάρα. Άρχισαν πάλι, άρχισαν κάτι μοντέλα εχθές. Άκουγε τηλεόραση, κάτι μεσημέρι εκπομπές. Κώστα, εμείς μας πήραξε ο Θάνος, μας φαγεί το Θάνο. Πριν μια εβδομάδα ρε Κιούσπα, βρε Γιούμι, φώναζες εγώ ρε με offside, σε πήρανε το κύπελλο. Έτσι γουστάρει ο Περιντάρης Παοξίδρα. Τι κολοτούμπες είναι αυτές, τι Λευτέρης Πετρούνια στους κρίκους ρε φίλε. Είδες από σουγλάκος που έγινε να πούμε τυραμόλας. Πέρα, δεν τους κόφτει ρε αυτός να πάει λίγο μπροστά. Βρε Χαϊβάνια, βρε άστο να πάρει να πούμε τα κόλπα τα κάνεις, τα κάνει καλά ο Ιβάν. Μπορεί να την έταξε τη διαιτησία, ο Ιβάν να την έβαλε ρε. Σε λέει να δώσουμε άλλο θύρε. Ναι, ναι. Αφού θα του πάρω εγώ το Champions League, εγώ θα ρίξω λεφτά. Ναι, ο άλλο να πούμε έχει χαλασμένη κλειδαριά και την έχει σφίξει, ρε. Τον κρατά τον Ίβιτς. Τον Ίβιτς? Ναι. Το θέμα είναι όχι αν το κρατά. Το θέμα είναι. Βάζει δίλημα. Μπορεί να το κρατήσει. Εγώ σε λέω τώρα. Εγώ σου το είπα πριν ένα μήνα αυτό. Παοξίδε, τον έχετε καλό συμβόλαιο του Ίβιτς. Έχει μεγάλη ρήτρα. Ναι. Γιατί 10 Ιουνίου ξεκινάνε τα πανηγύρια. Οι προετοιμασίε των ομάδων. Ναι. Και εγώ λέω τώρα.
Εγώ αν ήμουν παοξή, στα πόδια του Ήβιτς θα έπεφτα. Έλα. Σου έχετε αγκαλιασμένο. Σοβαρά μιλάς. Εγώ μιλάω σοβαρά. Γιατί τώρα λένε, να λέει τα μπλε δεν μας αρέσανε. Τα... Δεν έπαιξε η ομάδα μπάλα. Είχαμε αργό κέντρο. Τα μπακ μας δεν ανέβηκανε. Ανέβηκανε. 25 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφές εγκλήτωσε ο Ήβιτς. Με ένα κουτάκι Α. Αρχηγό. Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου, φίλε. Ναι, λες. Μην με λες εμένα χάζα τον Ήβιτς. Βεάκι σε μίλιο. Το... Μόνο. Πώς το λένε εκείνο το στο Κατράκιο Ίδρυμα. Το Κατράκιο Ίδρυμα. Με μια μπύρα σε έβγαλε 25 ευρώ, εκατομμύρια ευρώ μεταγραφές. Ο Ήβιτς. Γονατιστός. Στα πόδια του, στα γόνατα του Ήβιτς. Τρέχα εκεί πέρα, φίλε του, τα πόδια. Πλέν του τα. Έτσι γουστάρουμε ρε, με το κουτάκι. Με το κουτάκι, ρε. Μην κλαις τώρα για το Θάνο εχθές. Τι έκανε, έξω από την περιοχή. Μεγάλη δουλειά, βρε. Σιγά, βρε. Κλαίζε. Ήταν έξω από την περιοχή. Πού καημακλίδικος, ρε φίλε, καφεδάραδες. Ένα νερό θέλω εγώ. Αυτός έχει νερό. Νερό θέλω. Πού είναι ο καφές του Στέφων. Να τους. Να τους. Έχω καφεδάρα έχω εδώ. Ας τη λιμονίδα εδώ. Παλιά το βρίζω. Ας τη λιμονίδα. Ραπτόπουλη μπορείς να... Για τι μάρκα. Μπορείς να μιξεις. Α, όχι τέτοια μάρκα. Φέρε μια λεμονάδα Ήβιτς έχεις. Βίκος θέλω. Δεν μπορούσα. Λεμονάδα. Δεν πάρει τις εγχωρήσεις. Μπορείς να μην πεις ρε Κώστα ένα απλό πράγμα. Δεν μπορούσα γιατί ξέρω μόνο Βίκος έχει. Δεν θέλω Βίκος. Ρε τον έφαγες στο Παναγιώτη. Καλά ρε. Την κουφάλι τον κλάδα θα πιω φτηνές. Ο άνθρωπος έρχεται φέρνει νερό. Δεν μου λες τώρα να με εξηγήσεις. Έχεις καημακλίδικο καφέ ελληνικό. Έχεις βρε το καπουτσίνο και λεμονάδα και νερό με πάγο ρε φίλε. Πες στον κόσμο. Όχι, αλήθεια, θα τα βγάλω φωτογραφία. Όποιος δεν πιστεύει, θα τα βγάλω. Στο Μητρόπολη θα τα βγάλω. Μόλις φέρει και τη λεμονάδα. Και τη λεμονάδα θα τα βγάλω. Όλα φωτογραφία. Ότι τα πίνεις όλα μαζί. Είμαι ιδιόρυθμος άνθρωπος, δεν φίλε. Το κατάλαβα εγώ τώρα. Το παραδέχομαι. Άνθρωπος, ναι. Ναι. Τι σε κολ στη μίζα από την Αμερική. Α, ακόμα και το σχέδιο Ανάν, αυτή η χαυκεδοοικογένεια λέει. Βρίζει εδώ αριστερός. Το σχέδιο Ανάν λέει. Μαζί με το Ζαβό τον Γκάπ. Ο Ζαβός ο Γκάπ ποιος είναι. Ζαβός Γκάπ. Δεν καταλαβαίνω. Με δανεικά μας τάιζε ο Ανδρέας Κώστα. Αυτά πληρώνουμε τώρα. Γάπλε ρε. Συγγνώμη δηλαδή ναι. Αφού ήταν δανεικά γιατί τα έπαιρνες. Μας τάιζε. 30 χρόνια ρε. Εγώ αντιπαρέρχομαι. Κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Κάνω όποιο θες δικηγόρο εσύ. 81-91-2001. Ωραία. 20 χρόνια θα σε πω εγώ. Ναι. Πέρασε καλύτερα ο Έλληνας. Ο παράδεισος ήταν εδώ. Ο παράδεισος ήταν γιατί εδώ. Διορισμοί. Αυξήσεις μισθών. Τριπλασιασμός μισθών δημοσίων. Συγγνώμη ρε με τον. Ποια πληρώνει. Περνούσατε καλά όμως εσείς. Μια χαρά περνάγατε. Συγγνώμη ρε με το Μητσοτάκη δεν έχει τέτοιους μισθούς. Και τα μπουζούκια σας είχατε. Δεν έχει τέτοιους μισθούς. Και τα μπαρμπούτια σας είχατε. Με το Μητσοτάκη δεν έχει τέτοιους μισθούς. Όχι ρε. Μια χαρά περνούσε ο κόσμος. Και τα μπαρμπούτια σας είχατε και τις τραγουδιάρες είχατε. Και ένα τόνο λουλούδια από τα μνήματα σας τα χρεώνανε τα αγάρια με τους δίσκους. Άκου αγόρι μου, άκου χρυσό μου αγόρι τώρα. Και κοίτα, και επιδοτήσεις που τις φάγατε και τις κάνατε πόρσε είχατε. Και οι αγροτόβλαχοι τις περιουσίες τους τις κάνανε και επί Χούντας και επί Πασόκ. Τι θέλετε μωρέ τώρα. Άκουσέ με να σε πω. Τι θέλετε. Αυτή τα δημοσιοπαλληλίκια 20 χρόνια 30 που πήγαν στα μπουζούκια. Αυτά που χρεωθήκανε, αυτά που φάγανε, να πάνε να τα γυρίσουν πίσω. Εγώ γι' αυτό δεν πληρώνω. Πέρασαν καλά αυτοί. Δεν με νοιάζει ρε τι με. Επειδή περάσαν αυτοί καλά να πούμε τα καμισιά τα δικά του εγώ δεν τα πληρώνω. Δεν του πληρώνω ρε φίλε. Μην πληρώνω. Να πάνε να γυρίσουν πίσω. Σε μένα έδαξε ένα στυρδού λογαριασμό τέσσερα εφορία να πληρώνω εγώ τον εφοριακό που κάθεται από τι 8 μέχρι τι 12 και παίζει τάβλη και τι 12-2 πάει ποινιούζα. Δευτέρα Παρασκευή να πούμε και Σαββατοκύριακο στην Καλλικράτεια. Να πάει να τα πληρώσει αυτό ρε. Σιγά μου την Ηράκλεια και την Καλλικράτεια. Δεν με νοιάζει ρόπο και να πάει ρε και στο Μέτσοβο να πάει που θέλει να πηγαίνει. Εγώ δεν τον πληρώνω άλλο ρε. Μην τον πληρώνω. Δεν θέλω ρε. Ναι. Α, τι συγχαθήκαμε εδώ πέρα να πούμε. Τα λέσια εδώ πέρα. Άρε ραπ, μια με τον Τζόρνταν, μια με τον Χουντικό δίπλα σου. Μόνο κτηνίατρος, ρε, εμείς είμαστε αριστεροί. Φέρε και το κτηνίατρο εδώ πέρα τώρα. Με δανεικά ρε μας τάιζε ο Ανδρέας. Α, τι είναι τώρα, έγινε κακός ο Ανδρέας. Ποιος είναι ο Ανδρέας, κακός είναι. Μας ζητάνε τα λεφτά πίσω. Δεν με νοιάζει να πάω να πει στους Πασοξίδες εκεί πέρα που τον κατηγορούν τώρα. Του φωνάζουν τον Ανδρέα. Πάμε διάλειμμα. Ζήτω το Πασόκ φωνάζανε τώρα κλαίω να πούμε. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πεινάω σαν λύκος. Ας το πάνω μου. Κερνάω GG στα διαχειρός αρέτου. Gentle Giant. Το πιο χορταστικό δάγκωμα της πόλης. Το φαγές.
τέντωσες. Διαχειρός Αρέτου με νέες γεύσεις Pocket Nest, Gentle Giant, χορταστικές σαλάτες, ζουμερά μπέργκερς και ίσως ο καλύτερος γύρος της πόλης. Διαχειρός Αρέτου, Κωνσταντίνου Καραμαλή 37 στο Ελευθέριο Κορδελιό και νέο ολοκέντουριο κατάστημα στο κέντρο του Ωραιοκάστρου. Τηλέφωνο 2310 69 55 55. Διαχειρός Αρέτου. Ελάτε να σας χορτάσουμε. Λαπτούπολη. Αγοράζουμε και πουλάμε μεταχειρισμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, towers, οθόνες, tablet, laptop και iPhone κινητά τηλέφωνα με εγγύηση ενός έτους. Μετρητά στο χέρι άμεσα. Ακόμη, service PC, laptop και κινητά τηλέφωνα και επισκευές σε μητρικές πλακέτες και κάρτες γραφικών. Λαπτούπολη. Βίκτορο Σουγκό 14. Τηλέφωνο 2310 555 093. Λαπτούπολη. Σε ρυθμούς τεχνολογίας και χτυπάς το κέντρο της οικονομίας. Μου φαίνεται παράλογο που επέλεξαν τη φωνή μου ανάμεσα σε χιλιάδες για να κάνω αυτό το διαφημιστικό. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο που εσύ ακόμα επιλέγεις να χρυσοπληρώνεις delivery όταν μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε χιλιάδες απίστευτες προσφορές? Με 2.500 πραγματικά αποκλειστικές προσφορές κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να παραλογίζεσαι άλλο. Πεινάς, deliveras. Α, παπά, θα το ξέχναγα. Κατέβασε τώρα το ανανεωμένο app. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Πλήθος κόσμου στο σπίτι του, του Μητσοτάκη. Με σύστιες σχηματίζουν οι σημαίες. Την Τετάρτη κηδεία του στην Αθήνα, την Πέμπτη η ταφή στα Χανιά δίπλα στην αγαπημένη του Μαρίκα. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος εκφράζει τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του μεγάλου πολιτικού. Λοιπόν. Δεν θέλω να εκφράζουν συλληπιτήρια αυτοί, ρε. Δεν θέλω. Μία τα ξημερώματα της Δευτέρας άφησε την τελευταία του πνοή. Οι σημαίες στο σπίτι του αλλά και σε όλα τα δημόσια κτίρια κυματίζουν με σύστιες. Στα δημόσια κτίρια. Φυσικά. Φαντάσου μεγαλείο ψυχής η αριστερά. Τρεις μέρες ο Τσίπρα. Μπράβο τον Τσίπρα. Τρεις μέρες. Σταμάτα να με πενεύεις αυτό τον αριστερό. Τον πενεύω γιατί. Γιατί. Γιατί τον πενεύεις. Γιατί δίνει τιμή στον αντίπαλο. Γιατί ρίχνεις τάχτη στα μάτια. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί τους δεξιούς. Τι είναι. Τους έβγαλε από την παρανομία του 74 ο Καραμάλης. Βρε, εγώ αυτά τα ακούω, βερεσέ. Μπράβο τον Αλέξη τον Τσίπρα. Θα σταματήσει τώρα ή θα γίνουμε εδώ πέρα Βιετνάμ. Το σπίτι του λέει, λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Σε όλα τα δημόσια κτίρια κυματίζουμε σύστιες. Βρε, ποιο Σαββίδη, τι με νοιάζει ο Σαββίδης που έχει αυτή την ομάδα τώρα. Σέρνεται. Ποιο Σαββίδη. Δεν με νοιάζει ο Σαββίδης, εμένα ούτε ο Τσίπρας. Μπράβο στον Τσίπρα. Λοιπόν, στο σπίτι του βρίσκονται. Στο σπίτι του βρίσκονται από την πρώτη στιγμή η κόρη του Κατερίνα Μητσοτάκη, η Αλεξία Μπακογιάννη, η εγγονή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και η κόρη της Δώρας Μπακογιάννη, ο σύζυγος της Δώρας Μπακογιάννη, ο Ισίδωρος Κούβελος, Ολυμπιακάκιας. Να τους αυτός. Πολλοί συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που γνώρισαν τον πρώην Πρωθυπουργό. Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί μεθαύριο Τετάρτη, λίγες ώρες πριν από την εξώδια ακολουθία ισορρός του πρώην Πρωθυπουργού. Λαϊκό προσκύνημα, ξέρεις. Λαϊκό προσκύνημα έγινε στον Παπαδόπουλο, στον Πατακό και τώρα στο Μητσοτάκη. Και στον Ανδρέα. Και στη Βουγιουκλάκη. Ποιο άρε Βουγιουκλάκη. 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 Κατσεφρόνημα. Βουγιουκλάκη. Ξέρεις τι έγινε στην κηδεία της Βουγιουκλάκης. Συμπεθέρες πήγαν και λέγανε. Πότε είσαι γεννημένος. Το 80. 96. 16 χρονών ήσουν. Κούτσικος ήσουν. Δεν ήμουν κούτσικος τώρα. Είχε μουχαμπέτια η Βουγιουκλάκη. Μουχαμπέτια. Κλάμα. Κλάμα. Σοβαρά. 500.000 κόσμος. Πλάκα κάνεις. Γιάννη αλήθεια λέει. Μόνο του Γιάννη, εγώ πιστεύω σε τέτοια κουσκουσιάρικα. Έκλεγε η ώρα βαλσάμι δίπλα στο κουσκουσιάρι. Αφού ήταν η ώρα σίγουρα, γιατί την έχει φιλενάδα. Πρόσεξε τώρα. Εντάξει. Η εξόδιος ακολουθία του πρώην Πρωθυπουργού και επίτιμου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας θα τελεστεί την Τετάρτη 31 Μαΐου. Μέρα πένθους του ΠΑΟΚ με τον Λόραντ. Ναι.
στις 15.00 στη Μητρόπολη. Με τιμές εν ενεργεία, πρωθυπουργού. Φυσικά τι. Τι φυσικά τι. Εν ενεργεία. Καλά αυτό... που ήταν και το έδρε κανένα συμβουλή κανένα. Καλά, ρε, αυτό δεν το βρίζατε. Ποιο δεν το λέγατε γκαντέμι. Δεν... Ό,τι έλεγε ο Ανδρέας χειροκροτούσατε, ό,τι έλεγε ο Μητσοτάκης βρίζατε. Δεν τώρα... θα κάνεις κουλουκούμπες. Λαϊκό όποτε σε βολεύει είσαι δεξιός, όποτε σε βολεύει είσαι αριστερός, όποτε σε βολεύει είσαι χανουμάκι, όποτε σε βολεύει είσαι παόξης. Σταμάτα επιτέλους ρε Ραπτόπουλε. Σταμάτα ρε Κώστα να πούμε. Του ίδιου του Θανόντος ήταν αντί Στεφάνων οι δωρέσεις μνήμη του να δοθούν προκειμένου να γίνει δεδροφύτευση στα Λευκά Όρη. Εντάξει, αυτά τώρα δεν μπορώ να τα ακούω, τα δακρύβρεχτα τώρα. Άστο, ναι. Δεν θέλω ούτε δημοσίες να πάρει αυτά τα χαζά. Κατά την κηδεία του θα αποδοθούν οι τιμές που προσήκουν σε ενεργεία πρωθυπουργό. Θα τηρηθεί τετραήμερο δημόσιο πέθος. Θα δουλέψουμε εμείς. Μήπως να πούμε με τον Ανδρώνη να μας δώσει 4 μέρες γιατί πέθανε. Ο Γρηγόρης καλά, αφού είναι του συστήματος. Ο Γρηγόρης είναι κομμουνιστής, δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα αναρτηθούν με σύστιες οι σημαίες των δημοσίων καταστημάτων της χώρας, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και των καταστημάτων των νομικών προσώπων, δημοσίου δικαίου και των τραπεζών. Από σήμερα και ως την ημέρα της κηδείας. Ορίστε. Βρήκε πάλι Τσίπρας να κουπρουσχυλιάζουν εκεί πέρα να κάθουν την αρχή. Τώρα Μπακογιάννη, ο πατέρας μου είχε το θάρρος να πει αλήθειες. Γι' αυτό δεν έβγαινε πρωθυπουργός και έβγαινε ο άλλος. Γιατί έλεγε αλήθειες. Το συλληπιτήριο μήνυμα του Προκόπη Παυλόπουλου. Η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για το θάνατο του πρωί. Μπράβο, Αλέξη. Σταμάτα με αυτό. Με ένα ριζίτικο τραγούδι αποχαιρέτησε τον πατέρα της Σιντόρα. ΣΥΡΙΖΑ για θάνατο Μητσοτάκη. Ανεξίτηλο το σημάδι του στο δημόσιο βίο. Μπράβο, ρε παιδιά. Γιατί ο Τσίπρας έδωσε τιμές πρωθυπουργού, ρε, θα το κυδέψει. Γιατί, ξέρεις. Γιατί είναι... φοβάται να μην το πάει έτσι στη βούβα, ρε. Γιατί... φοβάται, ρε. Γιατί ο άνθρωπος αυτός. Φοβάται, ρε. Φοβάται άμα δεν δώσει σημασία σε αυτό το συμβάν, φοβάται ο Τσίπρας, ρε. Έχει αισθήματα, ρε. Ποιος έχει αισθήματα, ρε. Είναι αυτός. Αναγνωρίζει τον αντίπαλο, ρε. Πλάτε ο αριστερός αυτός ο κομμουνιστής του Τσίπρας έχει αισθήματα. Όταν πέθανε, ρε. Που με πάει στην Ευρώπη και τα πίνει 30 χάπια και μιλάει. Όταν πέθανε ο Καμπάνης το 77. Ο πρώτος που πήγε και έκλαιγε. Μέσα στην εκκλησία ήταν ο Παντελάκης, ρε. Ο μεγάλος Παντελάκης πήγε στο τρομερό Καμπάνι γιατί ήταν ο μεγάλος το αντίπαλος, ρε. Έτσι πρέπει να είναι οι δημόσιοι άνδρες. Μπράβο τον Αλέξη τον Τσίπρα. Εγώ θα το λέω. Συγχαρητήρια. Σέριξε το στάχτη στα μάτια. Συγχαρητήρια. Προς να πούμε μούφα παπάτρος. Συγχαρητήρια στην αριστερά. Πόσα σε έδωσε αυτός ο Σαββίδης για να τα πεις, ρε. Ναι. Ε? Πόσα σε έδωσε, πες μας να πούμε. Στη σουίτα ήσουν πάλι. Εγώ δεν θέλω να δω εκείνο το πουλιτάρι τον. Άντε να μην πω. Μη. Σαμαρά. Μη. Το πουλιτάρι εκείνο, το σαμαρά. Το ωραιότερο σεξ. Το ωραιότερο σεξ, βρε. Βρε γέρνο και δέρνο τώρα. Βράμα τώρα. Ο προδότης εκεί πέρα. Δεν είναι θέμα βούλησης του Τσίπρα. Όλοι οι θεσμικοί παράγοντες της πολιτικής ζωής της Ελλάδος κυδεύονται δημοσία δαπάνη. Ναι, αλλά όχι με τέτοιες τιμές. Όλοι. Είμαι ενάντια. Α, τώρα ενάντια είσαι. Ναι, τώρα είναι... ενάντια σου Τσίπρα είσαι. Κάθε πέντε. Άιντε πάλι. Αλλά όλοι αυτοί, δηλαδή αν πεθάνει. Αναγκασμένος είναι ο Τσίπρας, ρε. Το πρωτόκολλο το λέει, ρε. Δηλαδή αν πεθάνει ο Ζαγοράκης, τι πρέπει να γίνει μετά από 100 χρόνια. Τι τιμές πρέπει να γίνει. Πλάκα κάνεις, ρε. Δεν θα πάει και θα κλαίει η Λίλη. Τι δεν θα κάνω τώρα. Δεν προσφέρουνε στον αθλητισμό, ρε. Ποιος... αυτή την προσφέρουνε. Σήκωσε το γιούρο, ρε. Το στερώνει, ρε. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι λέει ο Ραπτόπουλος. 200 χρόνια κράτος είστε, είμαστε. 200 χρόνια δανεικά. Τεμπελχανάδες, φίλοι, ναι. Μπουνιές, κλωτσιές, ναι. Ούτε Μητσοτάκης, ούτε Παπαδρέου, ούτε σημαίες, ούτε αυτά. Μόνο ο Τσίπρας τώρα. Όχι, ούτε κανένας. Άγι, κανένας. Τώρα, άλλαξες πάλι. Απάτε να πνιγείτε όλοι που θα κάνω εγώ τους πολιτικούς. Να πας εσύ. Στην Ελλάδα με σύστιες σημαίες και σαχλαμάρες τώρα. Στο λέω εγώ, για οποιοδήποτε πέρασε σαν πρωθυπουργός από αυτή τη χώρα την καταχρεωμένη 200 χρόνια, 200 χρόνια δώσε επέτη μου και εμένα. Το κατάλαβε. Καλά τώρα γιατί χειροκροτά να πούμε. Τόση ώρα δεν είναι. Μπράβο το Τσίπρα που τον αντίπαλο. Μπράβο, άντε και ναι. Μετά όμω τον κράζει κιόλα. Μα πρώτον ένα, εγώ. Ναι, έτσι αλλιώ. Να διαβάσουμε μηνύματα. Σε όλου μαζί και από πίσω λάσπη να πούμε και φύγει από μένα ευθύνη. Κάτσε ρε Κώστα. Το προσκύνημα έγινε και στο Γιώργο Γεννηματά. Για όλα αυτά η δεξιά. Λέω 148. Κώστα Στέφανε, γιατί το κόμμα του λέει ότι ο Μητσοτάκης δικαιώθηκε. Μήπως ξεχάσαμε το Σκοπιανό σε 10 χρόνια ή μήπως η ζωή έδειξε το 0-0 έγινε 14. Ποιο το 0-0. Ποιο 0-0 λέει αυτός. 0-0 λέει. Τι 0-0. Πότε έληξε 0-0. Τι 0-0 λέει αυτός, ρε Γιάννη, βοήθα λίγο. Τι 0-0 λέει. Του Σκοπιανού το είπε. Δεξιός είμαι. Ναι, του το είπε στη μούρη. Του το είπε. Του το είπε στη μούρη. Όταν είχα κάνει εδώ την αυτή, να πω τη λένε τη συγκέντρωση. Πιτσιρικά σου μου, ήμουν μέσα στη συγκέντρωση. Ο πατέρα μου μεγαλώσει από το χέρι. Εγώ πουλούσα παγωτά. Έτσι πάλι έβγαζε κατσιλίκι. Πουλούσα, ναι, πουλούσα. Σοβαρά. Ναι, με... ξεπούλησε, τάκτακ. Εννοείται, ρε. Να τα κι άλλα.
Πήρα και κάτι σημαίες, δίθεν τεμή. Τα σημαίακια, η Μακεδονία είναι ελληνική και όποιος θα με βάλει να έρθει να μας το πει, τα θυμάσαι τώρα αυτά τώρα. Ζάντες λάστιχα που θυσές στον Πιάνγκη. Στον Πιάνγκη. Κονόμησα. Το έβαλε, άμπαρ το έκανε. Άμπαρ το έκανε. Κονόμα. Δεξιός είμαι, αλλά όχι με αυτό το σόι. Το μητσοτακικέδιο δεν το γουστάρω. Είναι δεξιός, αλλά όχι μητσοτακικέδιο. Παοξίστε. Καραμαλικός είναι αυτό. 18. Ωραίστη. Λοιπόν. Να φάνε σου κουκακόλα, σου λέει. Να γιάσει το στόμα μου. Άσε ρε τον πυλακό σου εκεί τώρα τον κουκακόλα. Ωραία, ρε πλαράκι, κουκακόλα. Όλοι και κάνουν παούλα. Ποιο κομμουνιστέ ρε και στην κουκακόλα, δεξί. Να πούμε πάρει του Κλάρκ, θα του πατήσει όλου, ρε. Σοπα, λοιπόν, φάνησε. Μηνύματα. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, το αναλύσαμε, την μπάλα την είπαμε και τώρα. Ποια μπάλα, μπάλα δεν βλέπει ο κόσμος, ασχολείται με την μπάλα ο κόσμος τώρα. Έχουμε ανάλυση του ΠΑΟΚ, μπάλα τώρα, ανάλυση της ΑΕΚ, η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ το δικαιούται την πρωτιά, σύμφωνα με αυτά που, ορίστε. Ήταν μακριά η στιγμή που η Ελλάδα δεν θα μπορεί πια να δανειστεί και θα καταφύγει η κέφη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Ελλάδα του κυρίου Παπανδρέου θα έχει την τύχη της Τουρκίας, της κυρίας Σιλέρ. Ο ελληνικός λαός δεν πίστεψε όσα του είπαμε τον περασμένο Οκτώβριο. Πίστεψε εσύ, εσάς και την πολιτική σας σήμερα πληρώνει. Τι θα σας ωφελήσει να λασκεί. Μάλιστα. Τι λέγανε οι Έλληνες τότε. Άντε μπέζα ψηλέ, λακάμα, να πούμε γράμμα. Και τώρα τον κυδεύουν δημοδία, βάλει. Αυτοί που κάνουν ψηλέ, τι λέει, πάντα πληρώσουν. Σε μέρα μην έρθουν να κλέγονται τώρα εδώ πέρα. Να παραφέρουν του Ανθρωπακιστανού, θα του τα πληρώσουν. Που τι κάνει την Ελλάδα εδώ πέρα, Συρία. Στη Συρία 47 χρόνια ακόμα πόλεμο έχουν φίλιο. Ο Μητσοτάκης τώρα έλεγε το 94 αυτά τα πράγματα και εσείς θέλατε Πασόκ. Άρα είσαι καλοπερασάκηδες. Άρα λοιπόν καλά περάσατε. Μένα δεν θα με λες καλοπερασάκια. Δεν θα με λες εμένα σε αυτά. Να τα πεις αυτά σου εκεί πέρα που είναι από τα 45 χρονών της δικιάς σου γενιάς που είναι στο καφενείο με 6 συντάξεις τώρα. 45 χρονών συνταξιούχος. Ναι, ναι, ναι. Και 80.000 ευρώ εφάφαξ. 100.000 πρικοδότηση λέει. 100.000 ευρώ. Κάτσε ρε. Να μην αρχίσω τώρα να πούμε. Πού είναι αυτά τα λεφτά, ρε. Τι 100.000 ευρώ εφάπαξ, ρε φίλε. Γιατί ρε, επειδή έβρισες εξάπορτο όταν έχεις υπηρεσία. Στο εξάπορτο. Καλά περάσαμε, σταμάτα. Να πάνε να τα πληρώσουν αυτοί που περάσαν καλά. Δεν θέλω να με ενοχλούνε, ρε, το καταλαβαίνεις, ρε. Τα παιδιά μας μια χαρά μεταναστεύσανε. Τι μεταναστεύσανε, σε βρίζουνε και φεύγουνε, ρε. Ότι στο αεροδρόμιο σου αφήνω να πας, να τα δεις που φεύγουνε, ρε. Έτσι έχουν φτάσει τα παιδιά. Δεν θέλω, ρε, μπαμπά, να έρθεις, ρε, με κατάντησες να φύγω, ρε. Μπαμπά! 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 Έρχονται άλλοι τώρα όμως, από τα λιμάνια και με κάτι φουσκούτες βάρκες, φεύγουν τα δικά μας παιδιά, έρχονται και τα άλλα. Εγώ ξέρω, ρε φίλε, ότι 25 χρόνια φάγαμε με χρυσά κουτάλια. Και εγώ δεν έφαγα και δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Δεν με ενδιαφέρει. Ήσουν μικρό. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις εσύ. Εσύ λοιπόν που στον νομό Σερών. Ναι. Είστε όλοι δεξιοί το 90% καραμαλικοί. Ναι. Εκείνα τα χρόνια το είχατε ρίξει στο Πασόκ. Ναι. Και όλοι αγροτόβλαχοι εκεί στα σπίτια. Πέσα στα ζάρια τη επιδοτήση. Άντε να πούμε τώρα. Νίκος από Γιαννιτσά, τι θέλει αυτό το γλυκό αγώνα να πούμε. Και να μαλώνουμε μεταξύ μας. Αλλά είναι ανάγκη χάρη της ιστορίας να πούμε μια πολύ απλή αλήθεια. Φταίνε και τα δύο κόμματα. Φταίμε και τα δύο κόμματα, αν θέλετε να μιλήσω σε πρώτο πρόσωπο. Με τη διαφορά ότι δεν είναι ίσες οι ευθύνες. Η πραγματικότητα είναι ότι το 81 ο Ανδρέας Παπανδρέου εισήγαγε για πρώτη φορά δημόσια και φανερά και διακηρυγμένα την πολιτική των ελλημάτων. Ναι. Για να κάνει κοινωνική πολιτική με δανεικά, οδήγησε την Ελλάδα σε χρεοκοπία. Η Ελλάς όντως, όπως λέει ο Γιούνκερ, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το 1990 ήταν πτωχευμένη χώρα. Πάντως κύριε Πρόεδρε, για να είμαστε ειλικρινείς, ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει πεθάνει πριν από 14 χρόνια. Θέλω να υποθέσω ότι ακόμα και αν έκανε λάθη τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου, είχε όλο τον καιρό η ελληνική πολιτεία και η μετέφτα κυβερνήση να διορθώσουν τα λάθη. Βεβαίως. Αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτή. Και θα σας προσθέσω το εξής. Ενθυμίστε τότε ότι στη δεύτερη τετραετία ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος ήξερε οικονομικά. Και καταλάβαινε τι σημαίνει, προσπάθησε να το διορθώσει. Δυστυχώς και αυτό σε τρόμαξε μπροστά στις αντιδράσεις, ενώ ήταν πολιτικός που δεν υπέκυπτε εύκολα στην πίεση και έκανε πίσω. Τότε στάθηκε. Μάλιστα. Αυτά οι Έλληνες δεν θέλουν να τα ακούν. Θα τα ακούσετε. Δεν θέλουν να τα ακούν. Να τα θυμάστε. Αυτά τώρα είναι σαν τους Αριανούς πριν 20 χρόνια. Σταμάτα να βάζεις το στόμα στον Άρη. Όταν τους έλεγες ότι οι Λοποδίτες θα ρημάξουν την ομάδα. Και ερχόταν εκεί με τα μηχανάκια και σε σπάνε το αμάξι. Τώρα δεν στρέχει. Ναι. Και λέει εσύ τον Άρη. Άντε παρατήστε με ρε μπαγλαμάδες. Θα πείτε εσύ τον Άρη. Είστε πολύ μικροί να πείτε εσύ τον Άρη. Κιούσπες. 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 Κιούσπες.
Δεν θέλουν να τα ακούει ο Έλληνας αυτά. Μάλιστα. Ο Σαββίδης δεν θέλει κριτική. Δεν ο Μαρινάκης δεν θέλει κριτική. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, κάποιος να κρίνει. Οι Σαββίδες δεν θέλουν κριτική. Goal offside βάλανε, κλείσει το μικρόφωνο. Οι άλλοι εχθές πέναλτι αυτό έξω από την περιοχή. Ο Θάνος! Ο Θάνος! Ο φίλος ο Θωμάς, φίλος σου θαυμαστής, Στεφανάκο, λέει εχθές ο Ραπτόπουλος, ο φίλος μας είπε τους κορινιώτες βλάχους. Δεν είμαστε βλαχοκορινιώτες, είμαστε αεκτσίδες. Είχαμε μια συνομιλία με το ραπ και έτσι πες τον αγαπάμε και τον ακούμε. Σ' αγαπάνε και σ' ακούμε. Έλα μόνο τώρα μια κουβέντα. Εντάξει, να μην σου λέει, σ' αγαπάνε. Πάνω στο καφενείο θα πούμε μια κουβέντα. Φυσικά θα πούμε. Σιγά τώρα δεν είμαστε τίποτα. Σιγά, κοκακόλα σιγά. Κοκακόλα σιγά. Λοιπόν, θα ανοίξουμε. Α, Κωστή, μην αγχώνεις. Μην αγχώνεις. Όταν τα βουλιαστείς, όχι το διάλο Νίκο από Γιάννη Τσάκη. Γιατί τα βουλιαστεί, ρε Νικόλα. Δημοσιαλά πάνε. Και σε πάνε τέσσερι στον Αϊθαράπη, θα σου βγάλω ένα επικίδιο, θα τρίξουν τα θεμέλια. Καλό άνθρωπο θα λέω. Τίμιο, ειλικρινή φιλάνθρωπο, θα κλάψουν και τα τσιμέντα. Και θέλω να δω τι φάτσε των συνεργατών σου, του Μπούζου, του Τζόρντα και του Κόκκινου. Θα κάνουν του στεναχωρεμένου, ρε. Και από μέσα του θα λένε. Παλικάρι μου, κατά βάθο ήταν αγαθό άνθρωπο. Ο Κόκκινος, ναι. Εγώ, φίλε, ο Κόκκινος θα στεναχωρηθεί χωρίς πλάκα. Εγώ πιστεύω θα στεναχωρηθεί πολύ το παλικάρι. Θα έρθει να πιει τα κονιάκ τσάμπα εκεί πέρα. Έλα, ρε, τι τσάμπα, ρε. 40 τόνου νουαζέτε θα φάει. Όχι, ρε, Γρηγόρη. Θα ανάψει και ένα πουρο εκεί πέρα. Θα πει. Έλα, ρε, 20 χρόνια μαζί είστε, ρε, φίλε. Δεν πιστεύω, ρε. Τώρα είμαι εγώ. Μη φοβάσαι. Και θα του πει ο Αδρώνης. Τώρα είμαι που φοβάμαι. Πώς πας στις χείρες και λένε μη στεναχωριέσαι εγώ. Εγώ θα σε προστατεύσω. Εγώ θα σε σωθήσω. Την αποθανούσα. Μη κλαίσα που ξέρω εγώ. Εγώ θα σε φροντίσω. Έτσι λες τις χείρες. Γιατί το λένε όμως. Άιστο καλό. Για τις πηδήξουν. Ή τις λένε τις χείρες. Δεν ξέρεις τα μνήματα τι γίνεται εκεί. Δεν ξέρω. Τι, εγώ δεν ξέρω. Καπάδες οι μεγαλύτεροι εραστές είναι. Δεν υπάρχει. Ένα αφήνουν χείρα για χείρα. Λοιπόν, κάνε Κόκκινο να παρακαλάει Γιώργο Σαββίδη για μια θέση στο Μέγα. Θα κλάψουμε. Εγώ θέλω να σου πω να κάνεις ένα deal. Άκουσέ με και εμένα. Εγώ 20 χρονών ήμουνα διευθυντής στο Extra Sport. Μαζί το κλείσαμε. Μαζί. Φαντάζεσαι τώρα ο Κόκκινος να λέει στον Γιώργο το Σαββίδη πώς πρέπει να στήσει το κανάλι. Δύσκολα, φίλε, όμως πρέπει να πάει στο Σαββίδη τώρα. Παλικάρι μου. Mm. Πώς που. Δύσκολα να πάει στο Σαββίδη. Στον Τζόρνταν πρέπει να πάει. Ναι, ναι. Στον Τζόρνταν, εκεί είναι ο διευθυντής του Μέγα, φίλε. Στον Τζόρνταν πρέπει να παρακαλέσει. Λοιπόν. Και εμένα με είπε, θα με πάρει κηλικιάρχη στο τέτοιο. Θα με βάλει στο κηλικείο. Ο Γρηγόρης εκεί πρέπει να χτυπήσει την πόρτα. Ροξάκια τα πουλά. Καραπάκια. Καραπάκια, τσίκι τσίκι αυτό. Τι γίνεται. Θα στέλνω το υγειονομικό εμένα. Γιατί κακέ. Θέλω να ανοίξουμε γραμμές από τώρα. Ναι, ρε φίλε, να ανοίξουμε. Ο κόσμος θέλει να μιλήσει. Τι θέλει να ακούσει, τι θέλει να πει, πού θέλει να κατευθυνθεί. Για δώσε τα τηλέφωνα. 2-31-0-90-90-90. Αυτό παίρνουν όλοι. Το άλλο 98-80-90. Αν το καλέσετε και πιάσει, πιάνει. Αλλά. Έχει πολλές γραμμές, εντάξει. Για μπάλα δεν ξέρω τι θέλουν να πούνε οι παοξίδες. Πολύ απογοητευμένοι. Ρε μπάλα δεν υπάρχει, ρε φίλε, γιατί έχει γίνει πολύ με τη χαρτούρα και με τα δικαστήρια. Έτσι. Γιατί δεν κάτσε μείον 3, μείον 6 από την επόμενη φορά. Αύριο θα βγουν μείον 3 στην άκρη. Αρέσει, τα playoff τελειώσανε, ρε. Ο Πάοκ βγήκε, ρε. Βγήκε για το Champions League. Βγήκε. Τελείωσε το θέμα τώρα, μην το ψάχνει. Άμα του κάτσει ένα διπλό. Δεν μπορεί να κάτσει. Δεν θα ζώρο τη Μελισσανίδη να κάτσει διπλό και άσο και τέτοια, αφού πρέπει να βγει Champions League να ρίξει λεφτά, ρε. Όλα παίζονται. Άντε καλά, θα δει. Δηλαδή, άμα δεν πάρει τη δεύτερη θέση ο Πάοκ. Είναι σχεδόν αποτυχία δηλαδή, σαν να μου λε. Όχι, ρε, με το κύπελο, τρελώσε, ρε. Κυπελούχος τίτλος, τρελός έρευνα. Δηλαδή τι. Τι. Δεν θα κάνουμε ομάδα για τον χρόνο, θα τη γλιτώσουμε άλλοθη. Ε. Εσύ τι πιστεύεις τώρα, ότι ο Μελισσανίδης και ο Σαββίδης θέλουν να βγουν πρώτοι. Πανιώνες θέλουν να βγάλουν. Και δεν θέλουν το πανιώνες. Πανιώνες θέλουν να βγει πρώτος. Κανένας δεν θέλει να βγει. Κανένας δεν θέλει. Οπότε λοιπόν, κάποιος πρέπει να βγει δεύτερος αναγκαστικά. Πάμε στη μοναδική γραμμή εδώ που βάλει. Καλημέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Ω, παπα. Νάτα. Ωραία πράγματα. Καλημέρα. Θα μιλήσω λιγάκι για θέματα που λέτε δεξιά και αριστερά. Πριν είπατε για το Χαλάνη, το Ωμέγα του κ. Βαρδιογιάννη. Ναι. Είναι μια, ο κ. Γιώργος, ο κ. Βαρδιογιάννης. Δεν τον έχει να πούμε για τίποτα. Απλώς σε κάνει που μια πρεσκόφερας, εγώ το λέω έτσι, να γυρνάει ο κόσμος. Εσένα για να το βάλει ούτε 100 εκατομμύρια δεν μπορεί να βάλει. Έλα! Ουσιαστικά να ξέρετε πολύ καλά ότι αυτός ο κύριος ελέγχεται. Γιατί ελέγχεται? Δεν θέλω να το πω παρακάτω γιατί ξέρω πολύ καλά. Αν το πάρετε το θέμα πολύ βαθιά, θέμα χρόνου είναι για τη γη. Και τι απάνω.
όταν θα βγει η Νέα Δημοκρατία εξουσία, ο Κυριάκος. Θα βγει! Θα βγει για ένα χρόνο, φίλε μου. Για ένα χρόνο θα είναι εξουσία ο Μητσοτάκης, όπως ο πατέρας μου. Βλέπω ότι αυτό με ελαφρύ απειλήματα και θα φύγει από το καράβι. Βλέπω και το άλλο το θέμα, ότι το Μακεδονίο Παλάτος, το Αποσχολείο που είναι την παραλία, να ξέρετε πολύ καλά, το μήνα πάνω, το μήνα, θέλει να πληρώνει ΙΚΑ και φορεία 2%. Τα πληρώνει, φίλε, είναι άπλας. Δεν πληρώνει, φίλε μου. Έτσι λες εσύ, Μα αυτή είναι αλήθεια, δεν πληρώνει, φίλε μου. Άλλο είναι το θέμα. Αυτός κάνει θελήματα, άλλο να κάνω θελήματα και άλλο πληρώνω. Θελήματα κάνει. Όσο γιατί, πούμε, όσο τώρα που θα κάνει μεταγραφές, όταν έγινε κάτι παπόρια με μετανάστες, κάνουν ένα τουρνουά στην παραλία και τους μαντεύουν και τους πηγαίνουν και στον ΠΑΟΚ οι λαθρομετανάστες. Έτσι και εγώ και οι εφημίσεις πόλεως μας θα γράφουν ότι παιχταράδες. Κάθε χρόνο το βιολί θα είναι. Όσο και το προπονητή τον Ιβίτ, να ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι προπονητής. Τρίτον, η μετιμωρία του Παναθηναϊκού που ετοιμώρησε 3 βαθμούς μείον, 2 αγωνιστικές για την νέα περίοδο και πρόστιμο 100.000 και 4 αγωνιστικές. Γνωρίζουμε πολύ καλά το γενικό, ότι ο γενικό κουμάντο του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου είναι ο γιος του Κόκαλη. Λέγεται Θοδωρίδης. Ο βοηθός του είναι ένας κύριος πρώην υπουργός του Ζέρβα, πρώην υποθυπουργού της χώρας μας, Ζέρβας, ο οποίος αυτός είναι δεξιού χέρι, είναι δικηγόρος, είναι ο πρόεδρος της δικαστικής επιτροπής. Οπότε, ναι. Οπότε είναι μια από τα ίδια. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, πάλι. Ότι ο κόσμος του πάρου τρώει το έχει παραμύθι. Από τους δημοσιογράφους πολιών μας. Δηλαδή, για ένα πιάτο φαγητό, πουλάει και το κορμί τους. Για ένα πιάτο φαγητό, τόσο φτηνά. Μάλιστα. Επόμενη γραμμή. Έτσι λέει. Ο άλλος για 5 ευρώ λέει: οι Ελληνίδες κάνουν σεξ. Αλήθεια είναι, σιγά-σιγά. Σιγά, λες για ένα πιάτο φαγητό. Γιατί τι νομίζεις. Έπεσε. Τι έπεσε, δεν έπεσε. Εκεί τα χρόνια. Πάντα τα χρόνια. Ερχόταν με τις βαλίτσες, έτσι. Ερχόταν. Ναι, ναι. Για να πιάσεις μπούτι, τα μπλέρωνε σκοντρά τώρα. Καλημέρα. Ναι. Ραπτόπουλε. Ένα βλάχο είμαι, βρε. Ένα καλέ μου βλάχο. Γιατί ρε κάνεις προπαγάνδα για τον Τσίπρα, ρε. Γιατί λες ρε 25 χρόνια έφαγαν οι Έλληνες. Ποιοι Έλληνες φάγανε 25 χρόνια. 25 χρόνια φάγανε. Δεν έβαγες, μας έλασε βλέπω. Έβαγες. 25 χρόνια έβαγε. Οι Καυκάσοι φάγανε 25 χρόνια. Γιατί ρε, δεν φάγαμε. Γιατί δεν φάγαμε φράγκο, ρε. Φράγκο, ρε. Άστρα σε πήρε ο άνθρωπος. Καλά στα λέει. Συνέχισε ρε μπάρμπα. Καλά του τα λες. Δεν έβαγες, ε. Κομμουνιστής είναι αυτός. Δεν έβαγες, ε. Δεν έβαγες βρωμοτόμα. Δεν άντεξε, τον έριξε, τον έφαγε. Τσι με τη μασέλα, παιδί του Πολυτεχνείου εσύ. Δεν έβαγες βρωμιάρι. Επόμενος, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν έβαγες εσύ βρωμιάρι. Ναι. Καλημέρα. Γιατί κι εγώ έφαγα. Φάρα το όλοι και τώρα μια. Δεν φάγαμε, ρε. Με χρυσά κουτάλια τρώγαμε όλοι, ρε. Μπαρμπούτια, γυναίκες, ποτά, ιστορίες, μπουζούκια. Μια χαρά όλα περάσαμε. Καλημέρα. Γιατί να μην πούμε ρε παιδιά ότι περάσαμε καλά. Μια χαρά. Για να μην συγχύζεσαι. Θα μπει ο Τζοχίλη από τον Μπαμπρίς και θα σε δώσει κουτουλίδι, φίλε. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Οι τραγουδίστρες εκεί και αυτές. Αυτό να πει ο άνθρωπος. Πες ρε εγώ. Παρακαλώ. Πες, φίλε, πες. Ναι. Τι κάνετε? Γελάει ο Μίτσος. Προσπαθώ να μαζέψω τον Ραπτόπουλο να μιλήσει, φίλε. Αυτό κάνω. Εγώ προσπαθώ να μιλήσω και Ραπτόπουλο εκεί συνέχεια. Δεν μπορώ, τι να κάνω. Εδώ εντωμεταξύ βγάζει. Όχι, ξεκίνησε τώρα. Τελείωσε. Εναντίον τη ΠΑΕ πάω ο Σκάι του Θωμαίδη. Κάτι. Ποιο θα τσακάνει, άντρε φίλε αυτό. Ποιο είναι ο Τσακάνι. Κάτι βραβιλί και κάτι ιστορίε. Και αύριο να δούμε πώ θα βγει ο Θωμαίδη. Όχι! Στο στούντιο αύριο. Όχι, ρε μάγκα μου. Μεταφιεσμένο. Καλημέρα, λέγε φίλε. Καλημέρα. Γεια σου, φίλε. Το παιχνίδι δεν μπόρεσα να το δω γιατί δεν πρόλαβα. Δεν ξέρω τι να πω, δεν έχω άποψη να σας πω. Για εντάξει, ένα γκολ ωραίο έβαλε η ΑΕΚ. Τι ωραίο γκολ έβαλε η ΑΕΚ. Όπως αναλύσαμε και σήμερα με τον Καρατζαφέρη και τον Αλέβατο, ο Μπακασέτας είναι αργός. Δεξί ποδάρι δεν έχει. Ταχύτητα δεν έχει, έχει ένα καλό σου. Άμα του κλείσει το αριστερό πόδι κοντά, δεν μπορεί να βρέξει ούτε την πέραση. Την πεμουγάδα να πούμε στον τέταρτο όροφο. Εσύ πήγες ανοιχτός εκεί, μπαμ, το έβαγες, ακούω. Ενώ η κίνηση ήταν ωραία. Ναι. Αυτό.
Τώρα για τη διαιτησία, τι να πω, δεν ξέρω. Δεν, εγώ είχα πει ότι. Δεν είναι, φίλε, ποια διαιτησία τώρα. Δεν έκανε ευκαιρία 90 λεπτά τώρα η διαιτησία σε φταίει. Τη σέντρα δεν πέρασε. Όχι, όχι, να σε πω κάτι λίγο. Εγώ έτσι όπως πήραμε το κύπελο δεν το χάρηκα. Γιατί δεν το χάρηκες, ρε φίλε, τι είχε το κύπελο? Γι' αυτό που σε είχα πει κιόλας για το Σαββίδι. Βρε, το πήρες, έγραψε. Τι Σαββίδι? Ο Σαββίδης έκανε μία, πώς το λένε, κατά κάποιο τρόπο, μια παρουσία δυνατή, δυναμική, πάνω στη διαιτησία. Τώρα τι άλλα λέμε, θα μετατρέπεται ο Σαββίδης από πρόβατο σε λύκο και από λύκο σε πρόβατο? Τι να κάνουμε τώρα? Όπως μπορεί ο καθένας, είπαμε. Οφσάιντ, το πάω, χέρι, ΑΕΚ. Σε αυτή την Ελλάδα, ό,τι μπορεί ο καθένας. Τι να κάνουμε τώρα, βάλουμε τα κλάματα. Ας έχεις με χαφάρες στο κέντρο αντί το τσίμερο και το κάνιες. Ναι. Ας είχες τον Μπίζεσβαρ σε πνευμόνι καλό. Ας είχες. Αυτά που κάνουν τώρα στον ΠΑΟΚ, να σου πω την αλήθεια, χαίρομαι έτσι όπως το πήραμε όμως. Έτσι όπως το πήραμε. Γιατί να μην χαρείς, ρε φίλε. Τίτλος είναι. Επειδή ήταν offside δηλαδή. Δεν μετράει δηλαδή, δεν το είδε. Ήταν ανάποδη κίνηση, δεν ήταν και εύκολη φάση. Δεκτό ότι δεν το είδε. Δεν το είδε. Το έκανε επίτηδες. Άμα το έκανε επίτηδες, μαγιά σου. Δεν το ξέρω. Δεν το έκανε επίτηδες. Έτσι όπως θα λες. Αλλά αυτό το πόλεμο που κάνουν, είτε λέγεται Sky, είτε λέγονται μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε λέγονται ΑΕΚ FC, ο Παναθηναϊκός FC, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν ξέρω έτσι. Τώρα ο Αλαφούζος βγάζει ότι κάνει καξεριλίκια ή πάει πάω και κάνει καξεριλίκια. Αύριο θα έχει θέμα στο. Καλά τώρα, εντάξει. Ναι, είναι φοβερή καταγγελία αυτή. Εντάξει. Αφήσανε τον Ολυμπιακό, πιάνει τον ΠΑΟΚ τώρα Αλαφούζος. Έχει θέμα. Σοβαρό, τρελό, ωραίο. Ο καθένας αυτά που πιστεύει, ραπτό, που λέει εντάξει, εγώ. Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας σας πει ό,τι θέλει. Και μιας που λέγατε για το Μητσοτάκι. Ναι. Εντάξει. Πεθαίνει κάποιος άνθρωπος, εντάξει, δεν είναι και ότι. Α, όταν πεθάνεις γίνεσαι μεγάλος. Όχι. Γίνεσαι τρομερός, είσαι καλός άνθρωπος, οι σημαίες είναι μεσίστιες. Όταν ζεις, είσαι ο χειρότερος. Όταν κοίταξε. Ρε παιδάκι μου, τώρα όταν ζεις, είσαι ο χειρότερος. Όταν πεθάνεις, είσαι ακίνδυνος. Μια χαρά είσαι. Όταν είσαι κάτω στο κουτί μέσα, να πούμε, ανάσκελα βλέπεις τον τρούλο του Αϊθαράπη. Ένα μέτρο κάτω από τη γη, είσαι ακίνδυνος, βέβαια. Είσαι ακίνδυνος. Οπότε είσαι καλός. Όχι, αλλά όταν είσαι επικίνδυνος, δεν είσαι καλός. Αυτά τα αειδιαστικά. Ήτανε καλός, πρόσφερα και τα λοιπά. Τα λες όταν είναι ο άλλος εν ζωή. Για μένα, εγώ δεν τον έζησα για να πω αν είναι καλός ή όχι. Απλά σας άκουγα έτσι λίγο που λέγατε. Ναι. Και. Τι να πω τώρα. Πες ότι γουστάρεις, ρε. Πες ότι γουστάρεις. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο που λες ότι όταν βγήκε το Πασόκ. Το έλεγε, λέει, ο Μητσοτάκης το 94. Είχε προβλέψει και ιστορίες και τα λοιπά. Ωραία. Τι λέγανε οι Έλληνες τότε, τον βρίζανε. Γιατί τον βρίζανε, γιατί περνάγαν καλά. Όταν περνάω εγώ καλά, ρε, θέλω να ακούω το Μητσοτάκι να μου λέει ότι πτώχευσα και έκανα. Σου λέει μετά από 20 χρόνια ποιος πεθαίνει. Ήρθαν τα 20 χρόνια. Τα παιδιά σου δεν πεθάνουν τώρα. Τα παιδιά σου πάνε μετανάστες. Τι θα σε κάνω τώρα, δηλαδή, τι πέντε γενιές θα απολαμβάνουν. Εμείς οι νέοι θα πεθάνουμε. Εμείς θα πεθάνουμε. Α, οι πατεράδες μας σκίσανε, αυτό μας κάνει. Έλα, θα σκίσανε, μας μεγαλώσαν μια χαρά και μετά από 9 λεπτά. Μια χαρά ήταν. Μετά τη μεταπολίτευση, πες μου τι έγινε σωστό. Πέσανε, τι έγινε μετά τη μεταπολίτευση? Τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν έγινε. Τίποτα, όπως προλάβει να φάει. Το πουλί μας μεγάλωσε. Γερμανίδες τουρίστρες διψάκαν για σπέρμα. Επιδοτήσεις πήραμε, τις κάναμε BMW, Porsche. Κάρε, χτίσαμε σπίτια. Μια χαρά περάσαμε, ρε. Αχάριστη. Χτίσεις τα σπίτια σου να έρχονται οι Πακιστανοί να κάθονται τώρα. Ας κάθονται. Άιτε πάλι ας κάθονται. Τι είναι αυτά που λες? Πακιστανοί άνθρωποι δεν είναι. Να τους βάζεις σπίτι σου, ρε. Δεν είμαι αριστερός. Για λέγε, φίλε. Τότε τι με κράτησε να πούμε. Για λέγε, φίλε, συνέχισε, φίλε. Το παλιό Πασόκ μας κατέστρεψε, ρε, αυτό που λέτε. Τσοβόλα εδώ στα όλα, φώναζε ο άλλος. Ναι, ο μπαμπάς πέρασε καλά όμως. Πέρασε, εγώ του τα λέω. Εγώ του πατέρα μου του τα λέω. Γιατί πρέπει να είναι τώρα ένοχος ο άνθρωπος? Όχι. Δεν σε μεγάλωσε. Τι σε παράτησε, πήγε με καμιά Ρωσίδα, έφυγε, άφησε τη μάνα μόνη. Όχι, όχι, όχι. Τώρα τι γίνεται, φίλε, τι σε λέει ο πατέρα σου, τι σε λέει? Έχει δίκιο, με λέει. Τι να με πει. Αδίκιο έχει. Τώρα έχει δίκιο, γιατί τώρα πάντα δίκιο, λεφτά. Ναι. Και αυτό είναι τα δικά του τώρα. Όταν τα άντρωγε τώρα πάντα λεφτά τώρα. Γι' αυτό τώρα. Κράγκα, κράγκα, κράγκα το κουλοχέρι. Κράγκα, κράγκα. Μαζί με το κόκκι τα τρώγανε και στο κουλοχέρι. Περιμένει να πάρει το εφάπαξ και έχει πάει πάτο. Θα δουλεύανε, αυτό λέμε. Άστο, άστο. Θα δουλεύανε, επιδοτήσει. Επιδοτήσει, έμπαιχε. Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι στο Ραπτόπουλο. Άμα πατήσει και μπορεί και να παιχθεί στον αέρα. Να πατήσει Super Mario, παλιό Πασόκ. Είναι περίπου πόσα λεπτά, πόσα δευτερόλεπτα, 37 δευτερόλεπτα. Να δει λίγο το βίντεο. Ναι, εντάξει.
Δεν ξέρω τώρα αυτά τα βλέπω όταν είναι. Αν τα βάλουμε, θα τα βάλουμε. Εντάξει, το πρωί αυτά τα ζητάτε. Αν τα βάλει και ο Γιάννης εκεί πέρα. Το πρωί να τα ζητάτε αυτά. Με το ραγκάτσε, άστα το να μην ζητά τέτοια ώρα. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Εσείς πάτε καλά, αναπομνηθιάτικα. Έχετε τρελάνει τον άνθρωπο από πίσω, δεν μπορείς να κάνει εκπομπή μετά. Μια χαρά είναι. Πιο καλά από όλους. Δεν πέταρε καμιά τίποτα από μέσα. Πέτα εκεί πέρα. Σιγάρε άντρα, εσύ τι έχεις να πεις. Δεν σ' αρέσουν αυτά που λέμε. Τι είσαι δηλαδή, είσαι άντρας. Εγώ. Ναι. Που λες ότι φάγαμε, κάναμε. Ποια φάγατε, αφού είναι κάτω από τα μαξιλάρια και τα στρώματα έχεις βάλει τα λεφτά. Καλά τα λες. Γι' αυτό φίλε μου να σου πω κάτι. Ο άνθρωπος. Μια χαρά περάσαμε, ρε! Ναι, τι βάζεις πληθυντικό, ρε, αφού τα έχεις κάτω από τα στρώματα, τα έχεις μαζεμένα. Γι' αυτό ξέρεις τι, χτύπα ξύλο, ρε, άμα γίνει κηδείας, ξέρεις τι κόσμο θα έχει. Γιατί θα δεν όλοι να φάνε. Όλοι. Γύρω-γύρω. Έτσι λες, ε. Έτσι λέω, τι νομίζεις, α, πλάκα κάνω, ρε. Ο κόκκινος θα βγάλει επικίδιο, ρε. Και θα κάνει 40 σαρδάμου στον επικίδιο. Ο κόκκινος δεν θα κάνει τίποτα. Κόκκινος δεν θα έρθει και στην κηδεία. Σιγά μην έρθει. Δουλειά θα έχει. Λοιπόν, άκουσε τι θέλω να πω. Ναι. Θέλω να πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ το έχει πάρει το κόλπο, έτσι. Μια χαρά. Τώρα αρχίζουν και παίρνουν παικταράδες οι οποίοι έχουν περάσει και από δραματική σχολή. Οι προπονητές που έχουν περάσει από δραματική σχολή. Γιατί πολύ Ξανθόπουλος ο αυτός, ρε. Βέβαια. Με το κουτάκι. Πολύ Ξανθόπουλος, ρε φίλε. Βέβαια. Και ξεστή, τώρα ακούω τρέμουν μήπως το παίξει κανένας Ξανθόπουλος του Παναθηναϊκού. Σήμερα η ΠΑΟΚ έκανε μια ωραία κίνηση, θωρακίστηκε, έκανε ειδικό συμβούλιο, πώς το λένε, γενικό συμβούλιο. Με ποιος το έκανε, ρε, ραπ, με ποιον. Με Ιβάν Σαββίδη μέσα, τι θα περάσει, μη γίνει κανένα σκηνικό τέτοιο. Και να σου πω και την αλήθεια, ο Παναθηναϊκός θα έρθει να κάνει ζημιά εδώ, θα έρθουν να προκαλέσουνε, θα έρθουν να κάνουν ιστορία, στο λέω εγώ. Τώρα βλέπω στο Sky του Αλαφούζου εναντίον του ΠΑΟΚ. Ότι άρα, βάλανε βόμβες και τέτοια. Αυτά λέει εδώ. Κάτσε, να μιλήσω ό,τι θέλεις. Αυτά δεν έχει, τα έχει βγάλει το Sky, φίλε. Αυτό συμβαίνει από το Φεβρουάριο. Εσύ τώρα το πιάνεις γιατί το έχει βγάλει στον αέρα αυτό. Φίλε, πριν το match, πάω, ακού να δεις. Σαν Αυτόπουλος, τι σου λέω εγώ. Άκου να δεις και πες μου ότι κάνω λάθος. Ναι, πριν το match. Τετάρτη δεν το match. Ναι. Παίζει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ναι. Αυτοί προκαλούν τώρα από εκεί. Προκαλούν. Όχι ο Μιλιορίδης έβαλε τη βόμβα, όχι ανατινάχθηκε το αμάξι και ιστορίες. Ναι. Θα έρθουν εδώ πέρα. Θα αρχίσουν να πέφτουν να κάνουν. Έχει δει την εκπομπή οι παοξίδες. Θα πέσουν κοτρόνια αν πέσουν και θα γίνει προβοκάτσια. Να γίνει, ο άρχοντας των δακτυλιών νούμερο 3. Έτσι λες εσύ. Έτσι θα γίνει. Αυτό άκου θα να δεις τώρα. Ο Μιλιορίδης προσλαμβάνει ως υπάλληλο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ένα από τους εμπριστές λέει και προσπαθεί να προσλάβει και δεύτερο. Μιλιορίδης, είπα και με τον Έντι λέει να φέρει δύο παιδιά να τα βάλουν να δουλεύουμε. Εδώ δηλαδή γίνεται μια ολόκληρη ιστορία. Από το Sky του Αλαφούζου πριν το ΜΑΣ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Και εσύ πες ότι θα γίνει τη Σουλτάνα την Τετάρτη στην Τούμπα. Εγώ με τον ΠΑΟΚ να θέλει νίκη. Μα θα πέφτουνε και ξέρεις τι, θα πέφτουν σαν τα κορά. Αυτή κατώ, με χτύπησε κάτι, να αυτός πέταξε και να. Χαμός θα γίνει. Αυτό είναι πρωτάθλημα. Θέλω να πω κάτι κλείνοντας γιατί να μην σας ζαλίζω κιόλας. Να ξέρετε ένα πράγμα. Κανένας άνθρωπος δεν ξέρει αν πέτυχε στη ζωή του. Γιατί αυτό για να το καταλάβεις. Πρέπει να πεθάνεις. Α, μπράβο. Ακούς ρε φίλε όταν πεθάνεις. Ακούς όταν πεθάνεις κάτι παπαριές στην κηδεία σου. Ναι, ήσουν ο καλύτερος, ήσουν ο πιο άξιος. Ναι, δείτε, ο αγαπητός. Ξέρεις τι σήκωσε. Καλημέρα καταρχάς στους φίλους και στο φίλο. Ξέρεις τι σήκωσε ένας φίλος τώρα στο διαδίκτυο. Είσαι κοντός λέει σε βρίζουνε. Είσαι ψηλός σε βρίζουνε. Είσαι χοντρός σε βρίζουνε. Είσαι λεπτός σε βρίζουνε. Είσαι καλός σε βρίζουνε. Πεθαίνεις είσαι και καμώ τα παιδιά λέει. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή μιλάμε, εντάξει. Ένας τρυφερός σύζυγος. Ένας αλληλεπτής. Ένας καλός συνάδελφος. Σκάσαρε να μιλήσει ο άνθρωπος. Αυτό που λέω είναι το εξής, ρε. Όταν έχουμε δει κηδείες και κηδείες τουλάχιστον μεγάλων πολιτικών ανδρών. Εκεί φάνηκε ποιος έκανε, τι έρανε. Εδώ. Θα δούμε και τώρα στην κυρία του κυρίου Μητσοτάκη τι θα έχει. Δεν μπορώ να πω ότι αυτός που πεθαίνει είναι και τε δικαίωται που λέει, ας πούμε, το τέτοιο. Αλλά όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί αυτός ο ίδιος είχε τις τύχες ενός λαού στα χέρια του. Οπότε δεν μπορώ να το δικαιώσω εγώ για τις λάθος επιλογές του επειδή πέθανε. Εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο. Εγώ πάντως ξέρω ότι όταν πέθανε ο Ανδρέας, έγινε να πούμε χαμός από κλάιν. Ναι, χαμός έγινε. Και τώρα που πέθανε ο Μητσοτάκης, κλάιν μάιν. Κλάιν Μάιν! Πέθανε τώρα ο Μητσοτάκης. Γεια σου, Αδρέα, να μου να είσαι καλά. Δεν έχει καμία σχέση ρε, εσύ, ο Μητσοτάκης με τον Ανδρέα τώρα. Χαλάρωσε. Άλλο ύψος αρχηγού είναι ο άλλος. Κι άλλο κύρος έχει ο ένας, κι άλλο κύρος έχει ο άλλος. Ποιος έχει μεγαλύτερο. Ο Ανδρέας ο Ανδρέας με δουλεύεις τώρα. Ρωτάει σε κόσμο, ρε.
Βρε, άλλο τι έκανε. Άλλο τι έκανε. Είχε κάνει ένα στρατό κομματόσκελα, γι' αυτό προηγουμένω έβριζα. Λες, τα φάγαν με. Ναι. Ποιο φάγαν με. Δεν το κατάλαβα. Μια χαρά περάσαμε. Ρε βλάκα, εάν τα τρώγαμε, ναι, ναι. Εγώ θα ήμουν σε σύνταξη τώρα. Δεν ξέρουμε. Μπορεί. Όχι, εάν τα τρώγαμε, εγώ θα ήμουν στη σύνταξη. Ο μπαμπάς σου θα σ' άφηνε περισσότερα λεφτά. Αλλά επειδή δεν τα φάγανε, τα φάγε με τα κομματόσκυλα, όπως έλεγε ο Πάγκαλος. Μια χαρά μας άφησε. Κατάλαβες. Σ' άφησε πολλά δηλαδή. Αρκετά. Αναξέρω πώς θα συμπληρώσουμε. Στέφανε, Στέφανε. Χωρίζω από τη γυναίκα μου. Χωρίζω από τη γυναίκα μου για να παντρευτώ τον Ραπτόπουλο, άμα το πάμε έτσι. Κοστάκια, αγόρι μου. Πρέπει να πάρουμε. Λοιπόν, δεν φεύγεις από το σπίτι, από, το από μέσα από το τέτοιο. Πάτα λίγο εκεί. Καλημέρα, κύριε. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Απέθανε ο Ανδρέας εδώ, οι γραμμές θα βαράγανε. Θα κλαίγανε τα σκυλιά. Απέθανε Μητσοτάκη. Γιατί ξέρεις, ξέρεις γιατί. Ναι. Ποια ήταν η διαφορά. Κάποτε οι δεξιοί φωνάζαν το Μητσοτάκη, του λέγανε τώρα που βγήκες, να βγάλουμε τα γαλάζια παιδιά να βάλουμε μέσα. Και έλεγε, εγώ δεν θα βάλω τα γαλάζια παιδιά. Θα βάλω τα πράσινα παιδιά για να κάνω δεξιούς τους γονείς τους και τα παιδιά. Ναι. Κατάλαβες. Αυτή τη βλακία έκανε ο Μητσοτάκης τότε. Ναι. Και δεν πρόλαβε σε τρία χρόνια να κάνει στρατό. Πάμε στο φίλο, περιμένει και πιο λένε άδικα. Θα κλάψουμε για το Μητσοτάκη. Εμείς φάγαμε καλά με τον Ανδρέα. Λέγε φίλε. Πατριώτη. Και το Πασόκ πρωτάθλημα με τον Ανδρέα πήρε. Σκάσερε, πάμε στον Πατριώτη που μιλάει. Ρε. Έλα, ρε Πατριώτη. Έλα, Πατριώτη. Έλα, Πατριώτη. Τι κάνετε. Καλά, ρε Πατριώτη. Γόγολος από Γερμανία. Γόγολος. Είσαι ο Γόγολος. Να χαρώ εγώ. Θεσπρωτεία και τώρα Γερμανία. Εδώ τα. Ένα βλαχία δηλαδή. Σε έδειξε ο Παπανδρέου εσένα. Σε έδιωξαν. Ναι. Το, από Παπάντα. Παπανδρέου σε έδειξε. Και ο Τσίπρας. Εδώ έπρεπε να ήταν οι σημαίες μεσίστες 20 χρόνια στην Ελλάδα, όχι 3 μέρες. Τέλος πάντων. Γιατί το λες αυτό. Γιατί έφυγε όλος ο Ανθός, γιατί το λέω αυτό. Ο Ανθός. Έφυγε τα νιάτα όλα. Ναι. Τι. Εξήγησε τι. Κλαίνει μανούλες πίσω παιδάκι. Φύγαν παιδάκια 20 χρονών, 18, 19. Μανούλες καλά περάσαν όμως. Περάσαν καλά. Με και αν περάσαν καλά οι μανούλες, τι να κάνουμε τώρα. Πόσες γενιές δηλαδή. Θα μας ταΐζουν 200 χρόνια οι εταίροι. Εγώ σε πήρα για άλλο, γιατί ξέρω το εξωφέρετρο έφυγε σήμερα από εδώ, από τη Siemens. Έρχεται κάτω. Από τη Siemens έφυγε. Να τον παραλάβετε. Ναι. Ναι, ναι. Τι με νίκελ και τέτοια. Τι δουλεύεις, φέρετρα στη Siemens δουλεύεις. Η Siemens έχει φέρετρα. Όχι, για το Μητσοτάκι για μένα. Ναι. Σόπαρε. Πλάκα κάνουμε τώρα. Δεν μου λες. Δεν μου λες. Στεναχωρέθηκε κάνω που πέθανε ο Μητσοτάκης τώρα. Θες να σε βάλω το 96 την κηδεία. Την κηδεία του Ανδρέα Παπανδρέου. Να δεις τι γινότανε. Τι να τι δω. Τη βλακία όλοι. Αυτά που κάναμε. Γιατί βλακία. Γιατί έχει, σε, με εκείνο φάγανε περισσότεροι ρε φίλε από ό,τι φάγανε με το Μητσοτάκη. Δηλαδή έναν άνθρωπο που ταΐζει. Τον βάζω εγώ ίσα με αυτό που δεν ταΐζει. Ακριβώς. Ο Παπανδρέου είναι καλύτερος από αυτό που ταΐζει. Φυσικά είναι καλύτερος ο Ανδρέας. Εντάξει, τι σου ταΐζει τώρα. Μια παγίδα ήταν όλα. Παγίδα ήταν. Αφού έφυγες και έκανες 800 χοληστερή, είδες παγίδα τώρα εσύ. Παγίδα ήταν φίλε. Άστα να πάνε ένα τέλος πάντων. Παγίδα ήταν. Τα παρμπούτια τα έπεσες τότε στην παγίδα, ε. Πάντοτε τα κόκαλα τα βάρα και στην τζόχα. Τι δεν παίζει στην κουβέρτα. Στραγουδιάρε. Αγελάει κόκαλα κουβέρτα, ξέρει. Και εσύ ήσουν μικρό, έπαιζε στο πουλί σου, μάλλον έτσι. Το έπαιζε, ρε φίλε, γιατί δεν έχω προστάτη τώρα. Κι όμω έβγαλε προστάτη. Προστάκι το παίζει στο πουλάκι. Δεν ήταν προστάτη αυτό. Ναι. Προστάτη οικογένεια είναι. Εγώ προστάτη 20χρονου, Θελητήδη. Δεν θα πεθάνω από προστάτη. Ναι, πεθαίνει. Ναι. Ο ουρολόγο μου είπε το πιο πιθανό να θα πεθάνει από ευνίδιο. Κουφίστασε, είπε να λαδώνει το παξιμαδάκι. Ναι, είπε θα πεθάνει από ευνίδιο θάνατο. Ναι. Όχι, να ψήνει το ψάρι και από. Στέφανε, ξέρει τι τον είπε. Να ψήνει το ψάρι και από τι δύο πλευρέ, είπε. Ναι. Για να είσαι καλό. Αγόρι μου γλυκό εσύ. Περιόδια. Μισοάφτρο όταν αφήσει το ψάρι ο άνθρωπο. Με τον Αποστόλη μαζί και τον Λαμιώτη. Βέβαια. Μια χαρά είναι Αποστόλη. Τώρα και στη Γερμανία τι κάνει, θα μα πει. Ναι, με τι ασχολείσαι. Κουζίνα δουλεύω, σου έχω ξαναπάρει τηλέφωνο για το Γιάννη μου παίρνουν καμιά φορά. Την κουζίνα τι κάνεις, πρώτα. Όχι, με παίρνεις τηλέφωνο εννοείς. Ναι, παίρνω. Όχι, με παίρνεις, έτσι πώς το είπες, παρεξηγήθηκα δηλαδή. Άρα είσαι δηλαδή κουζινιέρης. Καλά, άμα με δεις όμως από κοντά δεν θα παρεξηγηθείς. Άκου να δεις, κουζινιέρης είσαι. Θέλα. Πόσα παίρνεις το μήνα. Κάνα 2.000. 2.000 ο κουζινιέρης. Ναι. Γιατί ρε, μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Μαύρα. Καλά είναι. Μαύρα! Ασπρόμαυρα, ασπρόμαυρα. Α, μισά. Ωραία, εντάξει. Ωραία, αγόρι μου. Να χαρώ το φίλο μου. Έλληνας ιδιοκτήτης στην κουζίνα.
Ναι, ξέρεις ποιο γνώρισα εδώ, ρε παιδιά. Για πες. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω κιόλας. Αυτός που είχε τα σαμαράκια εκεί στην Πηλαία. Γιατί τι έγινε, μετανάστης έγινε αυτός με τα σαμαράκια. Δουλεύει λάτσα εδώ σε ένα εστιατόριο. Όχι, ρε εσύ. Όχι, ρε εσύ. Στο σχολείο απέναντι λες έτσι τα σαμαράκια που είχε. Ναι, ρε. Μπράβο, μάγκες. Κατάλαβα. Ναι, 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 ναι. Ναι, 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 το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Τα σαμαράκια. Πού τα ξέρεις εσύ αυτά, μωρέ, άσε βρε ξενέρωτε εσύ. Εσύ τα ξέρεις. Πώς να τα ξέρω. Το Πασόκ έτρωγες εκεί. Αν έτρωγα λέει με το Πασόκ, μαζί με τον μπαμπά σου και τη μάνα σου έτρωγα. Μπαγλαμά. Όχι, δεν θα φωνάζεις μόνο τον Γρηγόρη τον Κόκκινο. Τώρα θα τα πληρώσεις όλα τα μπούλινγκ του Κόκκινου. Θα τα πληρώσεις μια και πήρα μικρόφωνο. Κάτσε τώρα από τη δουλειά. Είσαι αμορικότα, σταμάτα πιο κάτω. Και η πλάκα ποια είναι ότι το άσχημο ξέρεις ποιο είναι φιλαράκι από τη Γερμανία. Ότι αυτός και κότα και κόκορα να είναι δεν μπορεί από τη φαλάκρα να βγάλει λυρί. Δεν κάθεται το λυρί επάνω του. Καλά περάσατε. Σ' αγαπάω αγόρι μου. Παλικάρι μου. Γεια σου αγορίνα μου, να είσαι καλά από τη Γερμανία φιλαράκι. 42 χρονών συνταξιούχος. Σας συστήνει το φέρετρο της Ζήμες Ραπτόπουλε αυτός, άκουσες ε. Ναι, ναι. Πώς για. Κουζινιέρης έγινε. Αυτός που είχε τα σαμαράκια. Ωραία Ελλάδα καταραμένη. Καλά να πάω. Κουζινιέρης. Κουζινιέρης. Έχουν φύγει πολλοί κόσμος και δεν είναι για γέλιο Ραπτόπουλε. Έχει φύγει κόσμος. Όχι, η πλάκα ξέρεις ποια είναι. Ότι έχει φύγει. Ότι ναι. Έχει φύγει ο κόσμος, ναι. Ο οποίος είναι νέος. Το 60 που ήταν ο Καζαντζίδης, ναι. Φεύγαν οι παταράδες και οι μανάδες. Ναι. Τα παιδιά μέναν εδώ. Μέναν οι κομμουνιστές. Ενώ τώρα, ναι. Εκεί φεύγουν αυτοί που θα κάνουν οικογένειες εδώ. Mm. Και θα κάνουν οικογένειες έξω. Θα έρθουν οι Πακιστάνοι αυτή να κάνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα μας, φίλε. Γιατί μια χαρά θα υποβαθμιστεί κιόλα η ιστορία. Θα έρθουν τα Sirius League. Και η κόρη σου θα φέρει ένα Πακιστανό χαμπρό. Μια χαρά. Μια χαρά, έτσι. Παπά να συγχωρήσω τον Μασούτ. Τον Μασούτ. Αυτό είναι. Τα μούτρα για Μασούτ, ρε. Ενώ αν έπαιρνε τον Τεμπελχανά τον Έλληνε, καλύτερα θα παίρνε. Πάμε στον κόσμο, πρεπρόσκυλο. Έχω πρόσκυλο πάνω στον κόσμο. Στέφανε, το μεσημέρι ήταν άρρωστος ο Γρηγόρης και φόρεσε μάσκα το πουλάκι μου. Και δεν ακουγότανε καλά, ξέρεις και ώρα. Και του λέω πολίτης από εδώ, ο Θανάσης, ρε εσύ του λέει δεν ακούεις κάτι. Να κάνω φορά μάσκα με κολλήσει, λέει ο άλλος. Καλά, ρε. Πανάθεμά σε κοπρόσκυλο. Του να αρρώσεις τον Γρηγόρη, ρε φίλε. Δεν μου λες. Σκόλεγε και δύο Γρηγόρης δεύτερη ώρα. Δεν μπορούσα να κάνει διαφορετικά το παιδί. Ναι, τον καημένο. Είναι τον καημένο, βέβαια. Δεν θα να πω. Με σένα που έχει μπλέξει και δεν σε έχει πλακώσει το ξύλο κάθε μέρα. Είναι καημένο. Είναι καημένο. Εγώ αθλούμαι από τα 12. Πώς θα πει. Τι αθούσε. Γιατί αυτός δεν έχει σίδερο στα μάξι. Μόνο εσύ έχεις. Πού να προλάβει. Είσαι μωρή Κοτόπουλο. Πάμε στον κόσμο, ρε. Τι κόσμο, τον έριξε τον κόσμο, χρουσούζεις. Και οι γραμμές. Σκάσερε. Οι γραμμές είναι ελεύθερες, παιδιά. 2-3-10-90-90-90. Ένας φίλος είναι στη γραμμή, πάρ' τον αφιλάκι από μένα. Αν πέθανε ο Μητσοτάκης, τι ακροματικότητα θέλετε να έχει. Αν ψόφαγε ο Ανδρέας, θα είχαμε εδώ πέρα χαμός, θα γινόταν. Να σε φάνταση. Αν πέθανε ο Τσίπρας, θα γινότανε. Ο Τσίπρας, δε φίλε, λαϊκό προσκύνημα θα γίνει. Τρία μνημόνια σας πήδηξε και δεν μιλάει κανένας. Κοτάρες. Κοτάρες. Δεν μιλάτε καθόλου. Γιατί είστε κότες, ρε. Κότες. Λυράτες. Πόσα μνημόνια. Δύο μνημόνια σας έβαλε. Τρία. Τέσσερα. Είναι δύο, ενάμιση. Το άλλο δεν το πήρε ακόμα. Δεν το πήρε ακόμα. Σας βάλει, δεν κουνηθεί μύτη εδώ πέρα. Πάμε στον κόσμο, βρε. Άσχετε. Καλημέρα. Παλικαράδες όλοι του Πασόκ εκεί τα είδες. Ναι, φίλε. Καλημέρα, κύριε Χιλιτίδη, στην πιο ερωτική πόλη. Καλημέρα, κύριε Στέφανε. Καλημέρα και στον Πασπάτη που δεν έχει τον Καλαφάτη μαζί του. Ξέρεις, Στέφανε, ναι. Ξέρεις γιατί αυτός λέει ερωτική πόλη Θεσσαλονίκη. Ξέρει, ξέρει. Γιατί 21 χρόνια ερχόταν πάνω και του κάναμε έρωτα. Κατάλαβες τι γίνεται. Τώρα καλώς... μην το ανοίξω και πολύ. Καλώς, καλώς την κόμμα της Θεσσαλονίκης. Τι κάνεις αγόρι μου. Για 5 ευρώ λέει. Τι να κάνουμε, τσούζει λίγο σαν τη ζούλια της Ευρώπης. Τριφιτζουρίδης με 5 ευρώ πουλά. Ζούλια του Βορρά. Διαψεύδω τον κύριο Ραπτόπουλο. Δεν ευσταθείς αυτά που λέει. Ποιο ρε. Επί ημέρες του Πασόκ δεν υπήρχε ρουσφέτη. Έχω ομολογία ενός κυρίου που ήθελε να κάνει μετάθεση το θετό του γιο το 1981 από τη Θήβα, ναι. Και πήρε τότε ρε παιδί μου έναν νεαρό φοιτητή που τον ήξερε από την Κομνηνών εκεί στα γραφεία της Ολυμπιακής. Και τον πήρε τηλέφωνο να τον παρακαλέσει, να του ζητήσει μια χάρη, ρε παιδί μου. Έτσι, είναι καταγεγραμμένο γεγονός, κύριε Ραπτόπουλε. Μπορώ να δώσω και το όνομα του κυρίου αυτό που. Όχι, μπορείς να μην το δώσεις και συνέχισε. Ναι. Για να δω πότε θα σε κόψω. Ναι, ναι. Ναι, γιατί πήρε να πει, να πούμε, και τα ονόματα είναι εντελώς τυχαία, ναι. του Αθανάσιου. Και του λέει, αγόρι μου, του λέει, να κάνουμε μετάθεση τώρα, λέει, που βγήκε το Πασόκλε, το Βακελάκι, λέει, να το φέρουμε από τη Δίβα. Κύριε Γιώργο, σ' αγαπάω, σ' εκτιμάω,
αυτά που ξέρατε με τη δεξιά τα ρουσφέτια να τα ξεχάσετε. Με το Πασόκ τέρμα τα ρουσφέτια. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα να μου φιλήσει την κυρία Ιωάννα. Την ευχαριστώ για τη δεκαετία του 60 για το φαγητό και για τη ζεστή τη σόμπα που υπήρχε. Ναι, και δεν έγινε μετάθεση, κύριε Ραπτόπουλε. Έτσι, έτσι έχω ακούσει. Εγώ δεν μπορώ να υιοθετήσω τίποτα. Δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Στα ποδοσφαιρικά στέκια συζητείτε ότι ενδιαφέρεστε εσείς να αναλάβετε ομάδα γάμα αεραστεχνικής που έχει διώκτη τα κτίρια. Όχι. Β' εθνικής που δεν μπόρεσε να ανεβεί φέτος στην Α. Για ποια λέτε εσείς? Δεν ξέρω, για μια ομάδα Β' εθνικής που δεν μπορεί να ανεβεί στην Α. Δεν λέω σε ποια χώρα είναι. Δεν λέω σε ποια χώρα είναι. Μην πάει νου στον Άρη. Δεν λέω σε ποια χώρα είναι. Να σε ρωτήσω, ρε Γιάννη, και θέλω να μου απαντήσεις με το χέρι στην καρδιά. Πες ότι είχες μια μοναχοκόρη. Ναι. Και σε έφερνε ένα γαμπρό σαν το φίλο του Χατζινάκου της εκπομπής, Αριανός. Ναι. Έτσι. Και ερχόταν το πρώτο εγγονάκι σε δύο χρόνια, ρε παιδί μου. Σε ένα χρόνο. Και το πήγαινε η νουνά, ρε παιδί μου, η νουνά. Έτσι από τα τζάμπο. Του πήγαινε ένα τρακτέρ αντί για πατίνι. Δηλαδή θα ήταν καλό αυτό ή δεν θα ήταν σωστό? Δεν θα ήταν λογικό. Θα ήταν λογικό, δεν θα ήταν σωστό. Θα ήταν λογικό, αλλά δεν ήταν σωστό. Λότσιγκαλ, όπως έλεγε ο Μίστερ Σποκ, αλλά όχι σωστό, εντάξει. Και δεν μου λέτε, εγώ να ρωτήσω τώρα, 44 πρωταθλήματα σε αυτή την ερωτική πόλη. Ναι. Εντάξει, εσείς δεν θα ζείτε, ούτε εγώ θα ζω. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε, κύριε Ραπτόπουλε, ότι θα υπάρξει Θεσσαλονικιός που μπορεί να ζήσει αυτό το νούμερο? Όχι, εγώ θα σου πω ένα πράγμα, ότι υπάρχει ένας Θεσσαλονικιός που έχει παραγγείλει στα τζάμπο, λέει, ένα καράβι, πασπαλισμένη με άσπρη άχνη από ζαχαροπλαστείο, για να το δώσει, λέει, στο Μίστερ Βαγγέλη. Τίποτα άλλο, μόνο αυτό έχω να πω. Εγώ φίλε, θα σου πω ότι υποψήφιο Αλβανό προπονητή Ολυμπιακός και μετά και Λεμονή υποψήφιο προπονητή, ναι, εάν με Τσίπρα, με διαιτησία αυτή που είναι και με δύο-τρεις μεταγραφές που πρέπει να κάνει ο Σαββίδης του χρόνου πάρει πρωτάθλημα, εάν δεν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, να πάνε να αυτοκτονίζουν όλοι οι παοξίδες, μεταφορικά το λέω. Έτσι, μεταφορικά το λέω. Εάν ο ΠΑΟΚ το 18 δεν πάρει το πρωτάθλημα, δεν θα το πάρει ποτέ. Μετά θα έρθουν μητσοτακικοί κατακλυσμοί, μπόρες και δώρες και ιστορίες για αρκούδες. Μια ερώτηση. Με το Βαλβέρδε που πήγε στην Μπαρτσελόνα, τι έχεις να μας πεις? Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά μαζί. Θα πάει και ο Σερτάκης τώρα σε δύο χρόνια. Πώς περνάει τον Ολυμπιακό, πάρει Μπαρτσελόνα. Στην Πιλμπάο θα πάει. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν ο Βαλβέρδε, αν το αναλύσουμε και το δούμε ποδοσφαιρικά. Για ποδοσφαιρικά να αναλύσουμε, ρε φίλο, και να κάνουμε πλάκα. Κοίταξε, για να τον κάνει πρόταση μια ομάδα του Ελληνικού της Μπαρτσελόνα, πάει να πει ότι είναι μέσα στους 5 καλύτερους τεχνικούς της Ευρώπης. Έχω ενστάσεις για το στυλ παιχνιδιού που παίζει ο Βαλβέρδε, με ομάδες πάρα πολύ δυνατές στα χαφ, ομάδες που κάνουν pressing από τη μέση και πάνω, με ξεθυμασμένη Μπαρτσελόνα βιολογικά. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει η φιλοσοφία ο Βαλβέρδε ή αν θα γίνει κάτι το διαφορετικό. Και αν θα αλλάξει χυμό πορτοκαλάδα σου ο Μέση. Αν ο Μέση, κοιτάξτε να δείτε. Η Μπαρσελόνα είναι μια ομάδα. Περιμένετε και. Η Μπαρσελόνα είναι μια ομάδα εξαίρεση. Που η Μπαρσελόνα πριν 4 χρόνια φαινότανε. Να ολοκληρώσω. Φαινότανε ότι, ότι έχει μπει στο ζωμό. Στο ζωμό. Τράβα την κόμενά σου να ολοκληρώσω εδώ σε εμά. Τρέπεσε λίγο, έγινε. Δεν τρέπεσε λίγο. Πού σου να καθίσαι. Πού σου να καθίσαι, δεν τρέπεσε λίγο. Τι λιμουζινέδε να πάει να ολοκληρώσει. Λέγε ρε. Ολοκλήρωσε, σε περιμένουμε, ρε. Άντε. Λοιπόν, για να. Κοιτάξτε να δείτε. Όλοι ξέρετε ότι η Μπαρσελόνα έχει βαδίσει πάνω στην κόπια του Γιώχαν Κρόιφ. Έτσι είναι τα ολοδικά πρότυπα. Έτσι. Σε αυτά τα πρότυπα θα βαδίζει και ο επόμενος πάντα προπονητής που θα πηγαίνει στην Μπαρσελόνα. Υπάρχει μια φιλοσοφία σε αυτή την ομάδα που αυτό έχει να κάνει με τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν ξέρω αν η πάσα-πάσα της Μασία και του Γκουαρδιόλα θα τη διατηρήσει ο Βαλβέρδε. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Εσύ πιστεύεις γιατί ήρθε ο Γκουαρδιόλα στην Μπάγερ Μονάχου? Οι Γερμανοί τι κάνανε, αγαπητέ μου, τα τελευταία 10 χρόνια? Τι κάνανε? Φέρανε τον Γκουαρδιόλα στην Μπαρσελόνα και ένα από αυτά τα στοιχεία που. Την Μπάγερ το φέρανε. Τον φέρανε στην τον Γκουαρδιόλα στην Μπάγερ, αγαπητέ μου. Ναι. Και ένα από αυτά τα στοιχεία που κλέψαν οι Γερμανοί και το παίζουν και στην εθνική του ομάδα που φαίνεται. Είναι οι πασούλες. Δεν τον φέρανε. Ναι, αυτό το στυλ ποδοσφαίρου είναι αρχαιολιθικό. Ναι. Δεν μας αρέσει. Η μικρή πάσα και η μεγάλη κατοχή μπάλας είναι ένα κουραστικό στυλ.
οργανώνεται ο αντίπαλος, δεν υπάρχει ευνηδιασμός και είναι, βλέπεις, είναι αναχρονιστικό. Δεν μας αρέσει. Μια χαρά μας αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Κωστάκι μου, ναι. Κωστάκι μου, βλέπεις ότι και στην εθνική τους έχουν εφαρμόσει ένα σύστημα ότι υπάρχουν παιχνίδια που παίζουν με μπακότερμα. Δηλαδή βλέπεις τον τερματοφύλακά του στο Νόερ. Παίζει την μπάλα με τα πόδια. Έλα τώρα, δεν η μικρή έχουν... πάσα πέθανε στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Άστο να πάει στο διάλογο. Πάμε επόμενη γραμμή. Γι' αυτό φέρτε Τσιόλι με τη 40 παλιά. Πάμε στις γραμμές. Φέρε μια 40 παλιά Τσιόλι, θέλουμε πίσω όλοι. Ρα πες την τροπή των σερών. Εσένα λέει. Ότι στην πρώτη δεν βγήκε ποτέ Νουδού και ότι όλοι οι δεξιοί στο χωριό του γίνανε γιατροί στη Βουλγαρία. Πασεραϊκό, Τσεγκεβάρα κλαμ. Άλλο κομμουνιστή Πασεραϊκό. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε. Μάλιστα. Έλα Κώστα. Έλα φίλε. Ναι Κώστα. Κάντε παιδιά. Τι έγινε ρε φίλε, και τι έχεις αυτό το σπίτι. Καλά. Καλά είμαστε, εσύ δεν είσαι. Λοιπόν, στον οδηγό του Σάβα, ναι. Επειδή πήγε για ψάρμα σήμερα στο Ολυμπιάδα και ναι. Έπιασα 5 κιλά λούτσους. Ένα ψάρι ήταν αυτό ή όλα τα κιλά μαζί λούτσους. Παραγωγικός άνθρωπος. 5 κιλά λούτσους έχω πιάσει. Ναι. Πρόσεξε, τι θα, πρόσεξε τι θα πεις. Ε. Πρόσεξε τι θα πεις, βρωμιάρισε κόμπο. Αγόρι μου. Πρόσεξε για να πει. 5 κιλά λούτσους. Και για χώνευσε. Βάλτο ρε Γιάννη από σένα προσωπικά τον γκολ του Μπρίγιοβιτς κατά του Ολυμπιακού να χωνέψε. Τι αν το κάνουμε τον γκολ του Μπρίγιοβιτς, πρωτάθλημα πήρα. Τι σχέση έχει ρε σε πήρανε πέστε. Πρωτάθλημα του Μπρίγιοβιτς τον γκολ. Δεν ξέρω αν χωριές, ο Χιλετίδης ξέρει. Ο Χιλετίδης ξέρει αλλά ο άλλος πήρε το πρωτάθλημα. Και εσύ δεν έφερες Λούτσους πήρες. Λούτσους, βάλτο και για χώνευσε τον γκολ του Μπρίγιο. Χάρηκε. Σε παρακαλώ. Χάρηκε εσύ. Παραχάρηκα. Γιατί να μην χαρεί ο άνθρωπο Πρίγιοβιτς, ρε, σεντερφοράγκλα είναι, ρε. Μπράβο, ρε μπάγκα, μπράβο, ρε μπάγκα. Σεντερφοράγκλα, δύο μέτρα παιδί, ρε, με κοτσίδα, ρε, πώ τα παστελώνει, ρε. Βάλ το ρε, γόρι μου, και βάλ το να χαρούμε όλοι. Βέβαια. Ο... Με αυτά χαίρεσαι εσύ. Με αυτά θα χαρεί, με τι θα χαρεί. Αφαίρεσαι μπροστά και έκανε το και χαίρεσαι με αυτά. Βάλ το και λυπήρι, βάλ το. Τι να κάνω, αφού σου λέει πήγε για ψάρι, μα και έπιασε λούτσο να πούμε. Τι να κάνω. Αυτή που δεν πηδάν. Τι να σε κάνω. Τι που δεν πηδάν, πάει ψάρι. Πάμε επόμενη γραμμή, ελεύθερες οι γραμμές. Η αυλονή του, η μελέμη. Ο Γιάννης Μαυρόπουλος πήρε τη θέση του Μπούζου. Σήμερα ο Μπούζος δεν βγήκε στο Θωμαίδη. Μιχοπούλου με κάτι γυαλιά σαν την Αναμούσχορη και ένας καραμάνης της ΟΔΠΕ. Καθώς πρέπει και. Μέχρι ο Εθνάρχη σήμερα που πέθανε, που ναι. Η θέση χωρέθηκε, έχει επηρεάσει και τις γραμμές. Ανάβουν τα λαπάκια και πέφτουν οι γραμμές. Άκου θέμα εκπομπής. Ο πρώην σύμβουλος ναι. ΠΑΕΠΑΟΚ Σπύρος Μιλιωρίδης κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε εμπρισμούς. Σιγά ρε Θωμαίδη. Μιλιωρίδη. Εντάξει ρε φίλε. Σιγά. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Όπω το σκάει. Που να μείνει εκεί πέρα ο Κόλκα. Όχι, ρε, κάτσε καλά. Α, πάμε και το. Έχει ένα στη γραμμή, πε και αυτό. Έλα, φίλε, μην πέσει. Καλημέρα. Σήμερα, πέφτω, καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Σ' ακούμε. Έλα, καλημέρα. Να του. Καλημέρα, φίλε. Για Μητσοτάκη τίποτα. Σαν να μην πέρασε. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν κάνει γκέλ στο λαό ο Μητσοτάκη. Δεν έδωσε επιδοτήσει αυτό. Ναι, έλα, φίλε. Ναι. Να σου πω, έχει τελικό σε 3-4 μέρε. Έχει, ναι. Σε 5, ναι. Πώ το βλέπουμε. Ρεάλ Γιουβέντους. Γιουβέντους. Θέλουμε. Γιατί. Έτσι γουστάρω, μου αρέσει. Δεν γουστάρω το Κλαψιάρι. Το βαρέθηκα. Δεν γουστάρω το Φλωρά, το Ρονάλτο. Δεν το γουστάρω κι εγώ. Δεν γουστάρουμε το Φλωρά, αλλά πάλι Φλωρά να το πάρει. Ναι, ο Φλωρά δεν μπορεί να πάρει. Θα πάρει να παρακάνει μαγκές τώρα εκεί πέρα. Θα το πάρει ο γκόμενος ο Αλέγκρι. Θα το πάρει ο γκόμενος ο Αλέγκρι με 3-5-2 και θα πανηγυρίζει ο γέρος ο Αλέβαντος ότι με 3-5-2 πήρε Άρσεναλ κύπελο. Με 5-3-2 πήρε. Πρωτάθλημα η Chelsea ναι. Με 5-3-2 ναι. Πήρε η Dortmund το κύπελο και με 5-3-2 θα πάρει η Juventus το Champions League και θα χοροπηδάει σαν και το καθίσιο. Και ξέρεις το 3-5-2 πρέπει να έχει επιστροφές ο Ρονάλντο να πιάσει παίχτη εκεί πέρα. Εκεί να δούμε. Πάνε βγάλε μαλλιά ρε παλάκρα. Πάνε βγάλε μαλλιά. Ποιος ήταν αυτός. Άστον, μην άκουσα αυτό. Ποιος ήταν αυτός τώρα, πού ήρθε αυτό. Τι κόρμα ήταν αυτό ρε φίλε. Άτσε να ρουλάκια σαν αυτό, άτσε να. Έλα, ρε, καλό είναι. Ενώ εσύ που είσαι φίλο του, είσαι έξυπνο. Όχι, να σε πω, κοίταξε. Εγώ είμαι και ρεάλ και Γιουβέντους. Είναι πολύ με ρεάλ. Τώρα είσαι σε δίλημα, ρε φίλε. Τώρα τι ρεάλ και Γιουβέντους εσύ, τώρα πώς το κάνεις αυτό. Για τον Μπουφό πρέπει να το πάρει. Δηλαδή είσαι και straight και gay, πώς τα λένε αυτά που τα έχουν κάνει, ρε φίλε. Το ψάρι. Μπάει, μπάει, μπάει. Μπάει. Τι μπάει, ρε φίλε. Δεν μου λες, πόσο χρόνο είσαι. 19. Αυτό το buy φίλε είναι επειδή δεν ξέρω εγώ τώρα. Είναι καινούργια σημαντική. Το buy είναι και το παίρνεις και το δίνεις. Ναι, και αυτό ακριβώς. Α, και από τα δύο δηλαδή. Αυτό είναι που ναι, άμα. Εντάξει, δεν ήξερα, αλήθεια τώρα. Το straight τι είναι μόνο που καρφώνεις. Ναι. Α, ναι. Δηλαδή άμα μια γυναίκα πει straight το καρφώνεται. Ναι. Α, εντάξει. Μόνο. Το buy είναι και από τις δύο μεριές δηλαδή. Εσύ το buy. Ναι. Δεν είχαμε buy, τι buy είχαμε.
Δεν να συμφάνεται. Ωραία, ρε φίλε, εντάξει, εγώ καλύφθηκα. Έχει εξελιχθεί η κοινωνία, ρε βλάκα. Εγώ, ρε βλάκα. Δεν μου λες παοξής ή αργιανός τώρα. Σε ρε βλάχο, δεν το αργιανός είναι. Παοξής. Αργιανός. Ένας αργιανός και ένας παοξής. Αυτή είναι ωραίο δίδυμα, ρε φίλε. Σκοτώνονται όλη τη μέρα να πούμε. Εξελίχθηκε η κοινωνία. Τώρα εκεί πέρα που είστε. Τσίπρα κυβέρνηση, βέβαια. Δεν μου λες εκεί που είστε τώρα. Ναι, ρε ακροδεξιά στοιχεία. Α τα πω τα παιδιά τι είναι όλα. Δεν μου λες εκεί με κουμενάκια. Είστε τώρα οι μόνοι σα να πούμε κουλουβαράτε. Αυτό σου λέω εγώ τώρα, βρε. Τι μα παντά. Ωραία, φίλε, καληνυχτάκιδες. Πάμε στον επόμενο. Καληνυχτάκιδες. Έπεσε ο επόμενος. Πάμε στον πάρα επόμενο. Έλα, φίλε. Φαγώθηκα γραμμή. Τουρτουρτουρτουρ. Έλα, φίλε. Έλα, καρδάση. Έλα, ρε, αλλά. Ωχ, καταθλιπτικός. Μια χαρά είναι αυτός. Έλα, φίλε. Εδώ πέρα τώρα βλέπουμε στο Sky γίνονται τέτοια πράγματα. Άσε, άσε. Γίνονται. Εγώ δεν ήξερα ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει αυτά. Μόνο, ρε, φίλε. Όχι, ρε, φίλε. Ο Θωμαίδης έβγαλε, λέει, του πάω από την εγκληματική οργάνωση. Πάει. Γι' αυτό Μπούζο σήμερα δεν πήγε στο Sky, πήρα το Μαυρόπουλο. Γιατί τα τακίμια και οι κολεγιές, εσύ το ξέρεις, γιατί σε βλέπω και στο Art, φίλε μου. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα, πρώτη φορά τα ακούω. Μπράβο. Όταν τα βάζεις με ένα γίγαντα για να τον ρίξεις κάτω, βάζεις πολλά πράγματα. Όταν λες για τον ένα γίγαντα, δηλαδή για πες μου. Ποιο γίγαντα. Γιατί όπως το απάντησες και πιο πριν το προηγούμενο πρωτάθλημα δεν πήρε. Έτσι. Δεν πήρε, όχι, δεν πήρε. Δεν πήρε, εντάξει. Γιατί και ο Ολυμπιακός, αν θυμάσαι ότι στον ημιτελικό από την ΑΕΚ, δηλαδή, ξέρεις, μας φάγανε και εμάς. Ρε φίλε, άστο τώρα, εγώ βλέπω στο Sky ότι ο Αλαφούζος πάει ευθεία επίθεση εναντίον της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Μπούζος κόπηκε, κόπηκε ο Μπούζος, κάθε Δευτέρα ήταν εκεί. Πάει ο διευθυντής, πού είναι ο διευθυντής. Δεν υπάρχει διευθυντής, η Μελεμενή, η δικηγόρος η Μελεμενή, η Αυλωνή του ΣΥΡΙΖΑ. Μια Μιλφάρα εκεί πέρα, Μελεμέ, η Αυλωνή που άρεσε κάτι Μιλφάρης. Βλέπω λοιπόν ότι ο Αλαφούζος πάει ευθεία επίθεση εναντίον του Σαμίδη, αυτό βλέπω. Ναι, αυτό που λέω, όταν κάνεις τα κύμια και κολεγιές, οι τρεις, ξέρω εγώ, κάποιος θα μείνει στην απέξω, κάποιος. Όταν δεν θα του αρέσει. Έχει βρει την ύπο. Ο Κυριάκος με την. Καλά ξηγέται. Το κοριό. Καλά ξηγέται και Κοριόπολης. Βέβαια. Καλά ξηγέται. Όποιο δεν το βαράνε. Παραδικά. Υπάρχουν δηλαδή. Αν τα βάλω εγώ τώρα με κάποιον. Αυτό με πάρει το τηλέφωνο. Θα πει εσύ έκανε εκείνη την ιστορία, λαδιά ιστορίε. Πάρ το να κάνω. Ύποπτος. Ύποπτος. Και τα λοιπά. Κατάλαβε. Ολονό τα τηλέφωνα παρακολουθώ. Αυτό τώρα το Μιχόπουλου, τώρα σαν τον Ανδρέα, τον εθνικό Στάρδιν. Εγώ νομίζω αυτόν είχαν εκεί. Μιχοπούλου, ρε. Σαν τον Ανδρέα εκεί που θυμάσαι. Σαν την Αναμούσχορη. Όχι, ρε, και έναν Ανδρέα και ένα Λουγκρίκου που έχουν εκεί πέρα. Για λέγε λοιπόν. Και που λε, εγώ τουλάχιστον είμαι μόνο μου, ξέρω αυτό. Και να σου πω κάτι. Όταν λε είμαι μόνο μου, τι εννοεί. Πήγαινα εγώ τελικό, φέρανε κάποιου τη Παρτιζάν. Εγώ στο έχω ξεστοεί άλλη μια φορά που έχω ξαναπάρει, φίλε, εμένα εσύ δεν με έκλεισε. Σούπα. Η κεφαλιά του Καρντόσο στο 90 που πήγε στο Βοκάρι να παρακαλάνε και παοκτζίδες και από εμάς θα είχαν δεύτερη αλαμάνα, να το ξέρετε. Ναι. Μπορεί να ερχόντουσαν και του Ερυθρού Αστέρα από εμάς, μπορεί, ξέρεις, και δεν είμαστε ούτε οι παοκτζίδες ούτε εμείς. Δεν είμαστε οι αεξίδες λέει πήγανε με τα γυναικόπαιδα. Δεν είμαστε καλόπαιδα. Όχι, αυτή κάτσε ρε φίλε, δηλαδή πα στον πόλεμο με τα γυναικόπαιδα. Πήγανε 2.500 άτομα. Εντάξει, είχαν βόσει σε διαρκεία, ρε φίλε. Εντάξει, ξέρω εγώ τι κάνανε. Είχαν βόσει σε διαρκεία ακριβά. Αυτοί πήγανε, ξέρω εγώ, να φάνε, να πιούνε στα τσιμπουράδικα. Ο Μπέο εκεί του είχε όλα. Έλα, από ό,τι έμαθα εκεί στα τσιμπουράδικα και οι αεξίδε πήγανε, δεν πλήρωσε κανένα. Πιστολίδι είχαμε. Έπεσε πιστόλι. Θα μιλήσουμε και λίγο για το Βαλβέρδε, ρε φίλε. Συγχαρητήρια από εμά. Αλλά όταν ο Ολυμπιακός είχε το Βαλβέρδε, δύο φορές κιόλας το Βαλβέρδε τον έφερε, είχε το Ζαρντίν, τον οποίο εμείς τον διώξαμε στο δεύτερο γύρο, γιατί δεν βλέπαμε την καλή μπάλα, αλλά πρέπει να έχει και το καλό υλικό, έτσι. Ο άλλος ο Μίτσελ, που μας πήγε στους 16, ξέρω εγώ, με το 2-0. Ο Γκόμενος. Ναι, ο Μίτσελ. Ναι. Με το αυτή το κολλημένο, σαν το Ρίτζ. Εκεί, ναι, με την πλαστική, ναι. Λοιπόν, γιατί δεν τα παραδεχόντουσαν αυτά τα πρωταθλήματα. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ χτύπησε ένα, νομίζω το 10, χτύπησε ένα πρωτάθλημα. Αλλά τα υπόλοιπα χρόνια, εγώ θυμάμαι ότι ερχόταν στο Καραϊσκάκι 5-1. Ζάχαρη, 5-1. Και πάνε αυτά, πάει. Ριβάλντο, διάλειμμα και λέω. Στο Sky λέει, εξοντοτική κόψτε να είναι για στο Sky! Εξοντοτική ποινή στον Παναθηναϊκό για το κουτάκι με τον Ιβιτ. Σιγά. Να πάει ο Μπούζο εκεί πέρα. Να πει ο άνθρωπο. Κύριε Διευθυντά. Διευθυντά, κολώσαμε. Διάλειμμα.
Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπο 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τζαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Η ώρα είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim στα φαρμακεία από τη Vicam. Σου φαίνεται παράλογο που επέλεξαν τη φωνή μου ανάμεσα σε χιλιάδες για να κάνω αυτό το διαφημιστικό? Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο που εσύ ακόμα επιλέγεις να χρυσοπληρώνεις delivery όταν μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε χιλιάδες απίστευτες προσφορές? Με 2.500 πραγματικά αποκλειστικές προσφορές κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να παραλογίζεσαι άλλο. Πεινάς, deliveras. Απαπα, θα το ξέχναγα. Κατέβασε τώρα το ανανεωμένο app. Στην επόμενη γλακούβα, στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα, κλειστή, στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα, στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Κερδίζει χρόνο ο Διέγκο Μπίσερμαν που και αυτός μπαίνει στο μπλοκάκι με τους διακριθέντες. Είναι ο παίχτης κλειδί. Είναι ο παίχτης που άλλαξε το ρου της σημερινής ιστορίας. Έτσι, όπως γράφεται. Το εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο άλλαξε άρδιν με την παρουσία του. Γιατί το πρώτο ημίχρονο, παρότι ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με ένα 0, ήταν εφιαλτικό. Μπίσερμαν με το κορμί του κρατάει την μπάλα. Για να δούμε τον Διέγκο, ο οποίος πατάει περιοχή. Θα περάσει και περιοχή. Μπίσερμαν πλασάρει. Έτσι πρέπει να είναι να μεταδώσεις. Σαν τη Βραζιλία. Έτσι. Γκολ. Πάμε στον. Πάμε, φίλε. Έλα, φίλε. Ναι. Κλαίει κανείς για το Μητσοτάκι? Όχι, δεν τάιζε. Λαμόγια Έλληνες, κοπρίτες. Λέγε, φίλε. Έπεσε ο φίλος. Ναι, Ζήμενς. Ο επίτιμος τους έχει κάνει σήμερα ντου του όλους. Πέσαν 4 γράμμες. Μπα, πνιγείτε, λέω εγώ. Τι κάνουμε τώρα. Φεύγουμε. Δεν φεύγουμε, μα δεν φεύγουμε. Πρέπει εγώ να δω το Θωμαίδη εδώ. Λοιπόν, αν σε 4 λεπτά δεν γεμίσουν, αν σε 1 λεπτό δεν γεμίσουν οι γραμμές, φεύγουμε. Τι να κάνουμε, αφού έχει θέμα σήμερα το κέντρο, τι να κάνουμε, ρε παιδί, τα καλό δεν δουλεύουν καλά. Τι παίζεις σήμερα, τι παίζεις. Διάφορα, δεν έχεις τίποτα. Λοιπόν, είναι και 35 και 30 δευτερόλεπτα. 90-90-90. Όποιος θέλει να μιλήσει, μιλάει. Αλλιώς την κοπανάγω, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε, περιμένω. Πάλι σου πω ότι δεν σκάλουμε, ρε. Ξέρω ότι κειμένο δικηγόρο είναι αυτό ο Μαυρόπουλο, ρε φίλε. Α, περιμένω άλλο μισό λεπτό. Έλα, ρε, μην πέσουν και αυτοί που πήραν. Τι θέλετε, ρε κοπρίτε. Μην πέσουν και αυτοί οι άνθρωποι τώρα, να πούμε. Αριστερό μου τραέ. Δεν θέλω να μην τσοτάξει τίποτα. Μηδέν.
που να κλάψετε. Σπιχτώσει σε κοστάκι μου. Πάμε. Σίδουρε σε παραδεμάσαι. Πάρτε για αυτού. Έλα, μην πέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Έλα. Πάμε. Εντάξει, έχει πάρει αυτό τον έξι τελευταία για σήμερα. Έλα, φίλε, ναι. Έχει θέμα το κεντράκι, δεν πειράζει. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, ράπτο. Τέσσερις φορές έλα με είπε. Έλα, ράπτο. Ωραία, τρία. Κρεβάτι, αν με είχες φωνάξει, θα είχαμε κάνει σεξ δύο φορές. Σιγά, σιγά, μη, μη. Λέγε. Πώς είναι δυνατόν η Ρεάλ και η Φλόρι να τα βάλουν με τη σκουάντρα τζούρα με την εθνική Ιταλία, με την άμυνα. Πού να τα βάλουν οι φιόγγι, βρε. Πες τα, βρε. Εδώ καλείται ο Ρονάλντο στο ένας μένα, στους μεγάλους χώρους, γιατί στους κλειστούς χώρους μόνο ξέρεις τι φοβάμαι για τη Γιουβέντους. Τον αέρα της Ρεάλ. Ποιο αέρα, Κωστά. Τα κορμιά τους είναι ψηλά, φίλε. Ωραία. Η τριάδα της άμυνας της Γιουβέντους είναι η καλύτερη στον κόσμο χαμηλά. Ψηλά, τα θεματάκια τους τα έχουνε. Έμα άλλη ψηλά είναι καλή. Τα έχουνε. Κωστά μου, ναι. Ούτε ευκαιρία θα κάνουνε. Κι εγώ αυτό πιστεύω. Quando dire qualcosa, sempre questo è importante, serio. Τι λέει. Orazione per tutto. Καλά τα λένε Μπαρτόνε per tutto. Πάστα σιούτι μακαρόνι. Στρο. Κωστά, και να πει στο διπλανό ότι Νίκια Μουλιανής βγήκε στη β' κατηγορία. Α, μπράβο. Νίκια Μουλιανής, ε. Ναι. Ναι. Ο Ζάκος είμαι, ρε. Έλα, ρε, τι κάνεις, ρε. Ο Σικελός. Έλα, ρε, Σικελέ, πού είσαι, ρε. Θα τους, το Σάββατο η Ρεάλ θα είναι πολύ μικρή ομάδα. Προς θέλει ο Κλαψιάρης να σηκώσει κούπα τώρα, δεν γίνονται αυτά, ρε. Dopo quattro giornate, giocheremo solo per la vittoria. Βικτόρια, Βικτόρια Βέκια, σινιόρα. Φύγε! Φύγε! Επίσημα πιο γρουσούζη στην Ελλάδα είναι ο Ραπτόπουλος μετά το θάνατο του Μητσοτάκη. Αεξής από Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα. Πάντως οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ λέει στο Μητσοτάκη που μάζεψε όλα τα αρχεία της χώρας στο σπίτι του και δεν φύγανε σε μουσεία και το εξωτερικό. Τσέκε βάλα κλαμπ. Λέει ο φίλος. Μάζεψε τίποτα αρχαία ο. Όχι, ρε, δεν μάζεψε τίποτα. Τι να μαζέψει. Μόνο τη Μαρίκα είχε αρχαία όλα που είναι μαζί. Την έριχνε 12 χρόνια. Βέβαια. Αλλά σαρμαδάκια τον έκανε. Και κάθισε στο πούλμαν δεξιά. Δεξιά, γιατί είναι ο μεγάλος Κώστας, ρε φίλε. Αν είσαι δεξιός και πεις τα Σκόπια Μακεδονία, είσαι ρεαλιστής και διορατικός. Αν είσαι αριστερός και πεις Μακεδονία, τα Σκόπια είσαι προδότης. Να χαρώ εγώ, Ελλαδάρα. Ναι. Λέω αριστερός φίλος μας, 738. Καλημέρα. Καλημέρα, ρε. Καλημέρα, ρε. Τι λέει? Καλά λέει. Καλά λέει. Καλά λέει, ναι. Η δίπλα σου τι ομάδα είναι? Ο δίπλα σου πόσους έχει τέλος πάντων? Τι ομάδα είναι? Ναι. Είναι Αριανός. Πουλάει πρόλογο? Πουλάει πρόλογο και σπάει και σαγόνια άμα θες. Τα έχει με τον Ιβάν. Σπάει σαγόνια. Ου. Έχω εδώ πέρα 2-3 πουσκοτούς μαζί μου. Ξέρεις πως τους ξεφουσκώνει αυτός? Και αυτός μαζί. Εδώ είναι έτοιμοι να ορμήξουνε. Ναι, σιγά. Κοίτα το τα κλάσετε τζούφια να είναι, γιατί θα ακούσω δίπλα και θα σα δίνει. Ναι. Ναι. Μη. Τρεις νοματέοι είστε εκεί. Λέγε φίλε, λέγε στον παρακάτω, λέγε. Άστο να τον Κώστα, λέγε. Τρεις νοματέοι είστε. Τέσσερις. Δηλαδή τέσσερις μαλάκες είστε εκεί. Μην τα βρεις τα παιδιά, να πούμε. Είναι μηνύσιμο αυτό το πλεπτό. Ναι, πες το ότι είναι μηνύσιμο. Μην τα λες τέτοια τώρα. Έλα, κάνε μου μια αγωγή εκεί πέρα. Θα πάμε στο δικαστήριο και θα φάω 3 μήνες φυλακή με αναστολή. Έλα, επόμενος κύριος. Ο Γαρόλιος. Στο YouTube έχει πολλές τσόντες να δείτε 4 το ματέι. Άντε, επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι έγινε? Δεν σ' ακούω. Λίγο το volume. Έλα τώρα, μ' ακούτε. Ωχ, καλά να είσαι τώρα. Καμπάνασε για Βαρβάρα, φοβήθηκαμε κιόλα. Λέγε. Λοιπόν, σας ακούω καιρό. Απλά σας πήρα σήμερα, γιατί ό,τι δεν έχει. Έλα, κάτσε να τους πάρω. Τώρα τι θα κάνεις, θα μιλάς δυνατά ή σιγά? Τώρα δεν ακούς. Πάνε κάπου σταθερά. Σταθερά είμαι, ρε, μέσα μάξι είμαι. Έλα. Τι να κάνω. Πάει. Α, τώρα δεν σε ακούω. Οι 4 λακαμάδες γίναν 5 με σένα. Πάμε επόμενη γραμμή. Είναι jackpot σήμερα. Όχι, σήμερα είναι. Δεν υπάρχει. Οι ακροατές ό,τι χειρότερο μπορεί να είναι. Εντάξει, ρε, είναι και το τέτοιο σήμερα αυτό. Πάμε επόμενο φίλο. Πάμε. Ναι. Τον χάσατε και αυτό, ναι. Έλα, ρε Γιάννη. Έλα, ρε Γιάννη. Πού είσαι 44 τρόπια, ρε. Έλα, φίλε. Δεν αφήνει τους Ολυμπιακούς να πούνε κουβέντα η γαλιάντρα. Τι να πείτε, ρε, με Αλβανό προπονητή που θέλει να σας φέρει ο άλλος. Αυτά, ρε. Συγχαρητήρια που ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα 2017-18. Ναι. Θα θυμίσω ότι και πέρυσι τα ίδια έλεγες, Κωστάκη μου. Σ' αγαπάω, σε εκτιμάω.
έλεγες ότι αν δεν το πάρει φέτος, πότε θα το πάρει. Ενά τώρα που ήρθε η ώρα να το πω ήρθε ακόμα περισσότερο. Ναι. Λοιπόν, άκου, για να έρθει η ώρα ναι. πρέπει να δουλέψουν. Δηλαδή. Κοίταξε να δεις. Κοίταξε, ο δικός σου εγκαταλείπει, μαθαίνω. Καταρχήν είπες ότι ο Μαρινάκης έκανε δώρο το μηχάνημα στο ΑΧΕΠΑ 75 χιλιαρικάκια. Και τι Όχι. πρέπει να το πούμε δηλαδή. Βεβαίως, το έκανε για να το πούμε. Ναι ρε φίλε. Όχι, δεν το έκανε αυτός για να το πούμε. Το γράψαν οι δημοσιογράφοι. Αυτός κάνει διάφορα και δεν μαθαίνει κανένας κουβέντα. Τότε άμα δεν μαθαίνει γιατί να το μάθει αυτό. Δεν πειράζει, θα το πω εγώ γιατί δεν τα χρώσταγε. Ναι. Και μάλιστα σε μια πόλη που το 1/3 της που είναι οι Παοξίδες τον βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάτσε τώρα, άνθρωπο... μισό λεπτό. Τώρα παραμελείς την αλήθεια. Όχι. Το 1/3 αυτής της πόλης είναι μόνο Παοξίδες. Δεν είναι τα 2/3. Το μεσημέρι, κάτσε. Το μεσημέρι. Το μεσημέρι λέγανε νουρ μουρ. Εκείνα τα άλλα πάλι τα ίδια περσινά ξινά στα θήλια δικαστήρια γίνανε, τελειώσανε πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Ρε Μπούζο, έλεος ρε Γιώργο. Λοιπόν, σήμερα, ο Γιώργος στο Sky δεν πήγε. Ναι, το κοιτάω εδώ. Γιατί ο Θωμαίδης έβγαλε του ΠΑΟΚ κάτι θέματα. Ναι, ξέρω. Και βάλα τον Μαυρόπουλο εκεί. Καλά, θα μάθετε κι άλλα. Περίμενε. Ναι. Λοιπόν, άκου. Mm. Εάν δεν πάρουν παίχτες, πάλι το ίδιο θα είναι. Πεθαμένοι. Ναι. Θα πηγαίνουν στα δικαστήρια σαν την Κερακατίνα. Εσύ τι θα πάρεις από παίκτες και προπονητή, πες μου. Εγώ περίμενε λίγο, μην βιάσαι. Περιμένω γιατί βλέπω Αλβανό προπονητή και πέφτει από τα σύννεφα. Ο προπονητής θα τον μάθεις μεθαύριο. Λοιπόν, και δεν θα είναι σαν Ισπανός. Μην είναι ο Λεμονής. Όχι, δεν είναι ο Λεμονής. Έτσι έλεγε το ρεπορτάζ. Και ξέρεις ο Αλέμπρος. Δεν πιστεύω να έχει Αλβανό να πάρει. Δεν θα πάρει Αλβανό ρε. Ότι μη βαθκαλίζεσαι. Μη βαθκαλίζεσαι με τέτοια. Εμείς και παίξες 5-6 παίξες θα πάρουμε και κάποια από τους δανεικούς θα γυρίσουν και του χρόνου με αυτούς τους παίξες ο ΠΑΟΚ ούτε δεύτερος δεν θα βγει. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα να λέτε λόγια της καραβάνας, λέγεται ό,τι θέλετε. Εμείς από τα 7 τμήματα τα ομαδικά που έχει η ομάδα, τα 4 διεκδικούσανε πρωτάθλημα Ευρώπης. Ναι. Το κατάλαβες. Αυτές είναι οι ομάδες, όχι αυτές που είναι με λόγια και βάλ τον γκολ του Πρίγιοβιτς, το offside, βάλ το ξανά. Offside του Πρίγιοβιτς. Όχι και offside. Έλα τώρα, άστα. Όταν την πήρε την μπάλα, ο άλλος δεν ήταν offside. Κύριε Γιάννη. Γιάννη. Έλα τώρα. Εν πάση περιπτώσει, πήρατε πρωτάθλημα. Ναι. Όχι. 44-2. Είναι πολύ λίγος ο ΠΑΟΚ, φίλε μου. Mm. Πολύ μικρός. Ναι, έχει... φίλε, μπορεί να μεγαλώσει ο Μπέμπης όμως. Πότε, πόσο, 22 φορές πιο μικρός είναι. Mm. Δείξε μου μια άλλη ομάδα, εσύ που ξέρεις καλά και θυμάσαι, με δύο πρωταθλήματα που να τη λένε μεγάλη. Ποιος μου λέει εγώ. Εμένα, θα σου πει ένας ΠΑΟΞής, που ναι. δεν ξεκινάει τώρα η κούρσα. Τρία έχει ο Άρης, ας περάσει. Ο Φρίγκεβιτς θα πάρει την κεφαλιά για τον Ενρίκε. Με δείξουν το 1-2. Δεν μπορούν να αποψηθεί και η Ρασαλά. Έρχεται την μπάλα στον Τσίμερο. Έξω από την περιοχή την κατεβάζει. Ωραία Τσίμερο. Την παλιά είναι πονηρή. Δεν υπάρχει offside. Βγαίνει ο Ενρίκε. Παράλυσε. Πρίγκεβιτς γκολ. Αυτό που γίνεται δεν περιγράφω. Τα 2-0 από τον Ολυμπιακό. Με εξαιρετική προσπάθεια του Ενρίκε και κάρφωμα της μπάλας στα δίχτυα του Λεάλι από τον Πρίγκεβιτς. Μένουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ ψηλά άπαντες του Ολυμπιακού στα καρέτους. Βάρκα εκτελεί πρώτο δοκάρι και παλιά του Μαλεζά από κλουβί. Γκολ με απόδειξη από την ΠΑΕ. Πόποτα, θα σκιστούν άσχημα αυτά, θα γίνει χαμός. Πόποτα, πάρει ο Μούσιας να πούμε άσχημα τώρα. Προκαλεί τώρα ο Παναθηναϊκός για μανούρες. Είναι δεδομένο για μένα αυτό. Σίγουρα τώρα, τη ξεκίνησε τη μανούρα από τώρα. Είναι μανούρα, ναι. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου. Τι έγινε, ρε Κωστή. Καλά, ρε φίλε.
Ουσχάκι, ουσχάκι. Όχι, ρε, ξάπλα, ρε. Τώρα τελείωσα σπίτι μαζέψα. Έλα, ρε. Ξάπλα, ρε. Καλά, ξηγέσαι, ξάπλα εκεί πέρα. Ο ψηλός είμαι, ρε, ο Γιώργος από το Παθεσσαλικό. Τι κάνεις, Αθήνα, ρε, γαλάτσι. Έλα, ρε, γομάρι, πού δούλευες τέτοια ώρα. Δικό μας μπιτζίμ γομάρι είναι αυτός. Στα κυβικά σου είναι. Αφού σου είπα, αλλά δεν το πιάσει το νόημα. Τι δηλαδή δουλειά έκανα εγώ εκεί, τι ήρθα να το αγόρα εγώ εκεί. Εσύ είδες να κάνεις security εκεί, ναι. Όχι, ρε, τι security, ρε. Με έκοψε ότι παίρνω 25 ευρώ. Δεν ξέρω. Φουσκωτό σε είδα, ψηλό σε είδα, γαϊδουρομούσχαρο σε είδα. Ήποπτα με χύταζες, σ' αγόρι κατέβασα. Καλά, ρε, αγαπούλες, δεν σου έκανα τα ρίδε σκοτώ. Ναι, αλλά εγώ πού να ξέρω ότι εσύ ήθελες να με κάνεις αγαπούλες. Δεν με λες, τον χάιδεψες και ήρθε, τον χάιδεψες. Αγκαλίτσα. Πώς αλλιώς θα έρθει. Αγκαλίτσα. Προσπαθούσαμε να βγάλουμε selfie, αλλά η παλάκρα έκανε. Έκανε γυαλί. Έκανα τα λάκρα στο βλάσιο και δεν έβγαινε τίποτα. Αγόρι μου, κουμπάρο, θέλετε να έρθω εγώ. Εσείς ψάξετε τον κουμπάρο στη Λίμνο, ναι, εσύ. Πω... Κάτω τα χέρια από τον Μπούμπουρα! Άκου να σου δώσω τώρα ένα ρεπορτάζ. Για δώσε, για δώσε. Έλα για τα παοξάκια πάνω, για το χοντρό. Ναι. Λοιπόν, την Παρασκευή ο Τριανταφυλόπουλος βγάζει συνέντευξη του Γιαννουσάκη. Ηχητική συνέντευξη. Ο Γιαννουσάκης είναι ο... Αυτός είναι Σοβίτης, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ο Ισοβίτης, ο οποίος πήρα πάνω του το έργο με τον Άρουάν. Με τον Άρουάν, ναι. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, παλικάρι μου. Νομικά, άμα το πάρεις, ένοχος ένοχο ούπι που λέει νομικήστηκα αυτό το πράγμα. Άλλο Γιάννης τώρα. Ούπι ένοχος συμπλήρ. Τώρα μας ακούσαν και καταλάβαν τι είναι. Από εκεί στη Μεσημβρία τώρα έχω πετάξει όλα τα παπλώματα. Να το έργο λίγο. Έλα, φίλε. Λοιπόν. Πάει να ακούσει ο Μητσοτάκης τώρα το Μαρινάκι για να αγοράσει την Τετάρτη. Γίνονται του δόλοι μετοχές το 23%. Βγαίνουν σε δημοπρασία με φάκελο. 12 η ώρα καταθέτει το φάκελο, 12 και 4 το ανακοινώνεται ποιος. Πάνε κοντά του Σαββίδη δηλαδή. Ναι. Άκου τώρα τι γίνεται, να σου πω. Για λέγε. Έγινε αυτό. Και τώρα του βγάλανε, βάλαν τον Τριανταφυλόπουλο ή όποιοι τον βάλαν τέλος πάντων. Με τη συνέντευξη που λέει ζωντανά, ηχητική συνέντευξη, όχι γραπτή που δεν μπορεί να αποδειχθεί την δικιά του, ότι έμεσα χρεώνει τον άλλονα κάτω. Ότι η χρηματοδότηση ήταν από εκεί. Ναι, αυτό το λέει εδώ και μια εβδομάδα στο zoukla.gr ότι θα το δώσει. Ηχητικά. Ηχητικά, το ξέρω, ναι. Μπράβο, με τη φωνή του μιλάει ο άλλος και λέει ότι... Και πρόσεξε τώρα, έγιναν απειλές τώρα εκεί που είναι στην Βουζού ο Γιαννουσάκης, πως λέγεται. Ναι, 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 αυτός. Και δίνει άλλη συνέντευξη στη Real, ξεκάρφωμα, όχι στην εφημερίδα που ελέγχουμε εμείς. Δίνει άλλη συνέντευξη ο Γιαννουσάκης από τις απειλές που δέχτηκε την άλλη μέρα και λέει ότι εγώ και καλά δεν θα χρεώσω κανέναν αθώο να μπει φυλακή. Καλύτερα να με φάνε, να με κάνουν, να με ράνουν. Για να δεις τι κόλπο γίνεται, τι παιχνίδι γίνεται τώρα. Ισόβια με γι' αυτός. Ναι, ρε, δεν γίνεται. Αυτά που θα πει αυτός. Τα πήρε πάνω το όλα, ρε, γι' αυτό. Κωστή, αυτά που θα πει αυτός δεν μπορεί να κάνει να ενεχοποιήσει κάποιους άλλους. Όχι, δεν καταλάβατε. Άκου τώρα τι λέει τώρα. Το παλικάρι το πάει εντελώς διαφορετικά. Κιλιτίδη δεν το πιάσε τώρα. Εγώ το πιάσα. Τα παιδιά θέλουν να το πιάσουν καλά. Το πιάνουμε εμείς. Του δίνουν το αλουνού κάτω. Του περνάνε μήνυμα, πρόσεξε, του λένε. Μην ανακατεύεσαι τώρα στην πίστα. Ακριβώς. Γιατί θα σε κάνουμε... Θα ξαναφέρουμε πάλι αυτό που βάλαμε στην άκρη. Για να δούμε την Τετάρτη θα πάει να καταθέσει προσφορά. Για να δούμε. Ο Μητσοτάκης έφυγε με καλό θάνατο. Ο Τριανταφυλόπουλος με τι θα ηρέμησε. Καλημέρα. Να είσαι καλά, αγόρι μου, φιλιά. Επόμενη γραμμή. Ναι, γεια σου. Πώς θα φύγουμε. Εμείς θα φύγουμε κανονικά. Δεν μας ενοχλεί κανένας. Και εγώ λέω από ευθυμίδια θα φύγουμε. Μακάρι. Ναι. Στο ποδάρι να μας βρει, ρε Κώστα. Στο ποδάρι να μην την ανησυχούμε. Ποδάρι. Κοίταξε, όντως ο Μητσοτάκης είπε ότι θέλω να πεθάνω όρθιος. Και όντως πέθανε. Τέσσερις κι αυτό. Είναι καταραμένος, έλεγε. Τέσσερις κι αυτό που βαράει, μην τον αδικείς. Του λέω, κόκκινε. Ναι. Καταραμένος είσαι εσύ. Με αυτό το πνευμόνι θα ψοφάς και θα βγαίνει η ψυχή σου. Λαπούμε ούτε από τα αυτιά του. Εύρε, μείνει σε τη γούρση, ρε Γρηγόρη, είναι καλό παιδί, ρε. Ευλογημένο είναι ο Μητσοτάκη. Ρε εσεί, δυο γραμμέ έχετε. Δυο γραμμέ έχετε. Κάντε τε να τελειώνουμε με τα παλικάρια που είναι στην Ελλάδα. Πέσανε άλλοι. Πέσανε άλλοι. Να γαργαλιθούν και αυτά τα παιδιά. Καλημέρα με αυτέ τι γραμμέ. Και αυτό ο Θωμαίδη
πρώην σύμβολο τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Μιλιονίδης, κατηγορείται για ηθική αυτοργία. Αμάνω ρε μετά. Ρε Ραπτόπουλε, πληρώνει ο άλλο, κινητό είναι. Σιγά μου, 700 λεπτά εγώ δωρεάν. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Έτσι δεν λέει ο Μαλάτος. Όχι. Τον κάνω εγώ. Ο Μαλάτος, καλημέρα. Έλα, Κώστα μου, καλημέρα. Πες στο Μαλάτο ότι μερικοί δεν μπορούν να μιλήσουν, πες το να. Ο Μαλάτο. Γιατί Μαλάτος, τα βλέπουν ανάποδα τα ραδίκια, πες το Μαλάτο. Ο Μαλάτος, φίλε. Κατάλαβες. Ναι, το Μαλάτο, έτσι να το πεις. Μην τα λες αυτά, φίλε. Γιατί μερικοί δεν μπορούν να μιλήσουν, γιατί βλέπουν τα ραδίκια ανάποδα, πες το να. Έλα, τυχαία ήταν αυτά τώρα. Και εσύ τι κακός άνθρωπος είσαι. Τυχαία ήταν εγώ η θάνατη αυτή. Δεν είμαι καθόλου κακός άνθρωπος. Αυτός είναι. Άντε, γιατί θα πω κι άλλα και εγώ βλέπω. Εγώ βλέπω τον Αλαφούζο στο κανάλι του να μιλάει για εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή έβαλε τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή ο Αλαφούζος στην ίδια μοίρα. Αυτό βλέπω εγώ. Και έρχεται τώρα να προκαλέσει στην Τούμπα και άντε τώρα εσύ να κρατήσει. Αν πηγαίνω 15.000 θα πάρει 25 και άντε κράτα τους αυτούς τώρα. Αυτό θέλει να κάνει. Και αυτό θέλει να κάνει, δεν το κατάλαβα. Αυτό θέλει να κάνει, τι χαζώσει. Αλλά εντάξει, θα έρθει να μαζέψει το τριμπαλάκι του και θα φύγει χαλαρά τώρα. Βρε, να σου πω κάτι. Δεν θα τι προτιμάς τώρα να γίνει. Εσύ τώρα τι πιστεύεις, ότι ο Παναθηναϊκός θα έρθει να παίξει μπάλα ή να προκαλέσει. Να προκαλέσει ρε, προκαλεί από τότε. Προκαλεί από σήμερα. Από τεσσάρα τώρα, πλάκια κι άλλη, από τότε προκαλεί. Ναι, αλλά από εδώ πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά που θα πάνε στο κήπεδο. Όσοι δεν αντέχουν, να καθίσουν σε ένα ωραίο καφενείο, να παραγγείλουν μια ρετσινόπολα και να καθίσουν το μου το μάτσε από τηλεόραση. Άμα είναι ανεκέφαλοι και δεν καταλαβαίνουν. Ναι, άμα είναι να κάνουν κακό στην ομάδα του. Δεν τους θέλει κάποιος στην ομάδα μέσα αυτή τη στιγμή να καθίσουν στην κερκίδα. Σε περιπτώσει ραπ είστε σούπερ. Μπράβο ρε παλικάρια. Μπράβο. Σούπερ, ε! Σούπερ. Άρε φίλε, παίρνουμε και κοπλιμάντς. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Πάμε σε ένα φίλο ακόμα. Καλημέρα κύριε. Πάμε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Μ' αρέσει αυτός. Μ' αρέσει αυτός. Ραπτόπουλε. Μ' αρέσει εμένα, στραβοστόμης είναι αυτός. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Εμένα μ' αρέσει είναι στραβοστόμης. Ε, ακούς! Είμαστε έξω από το λεωφορείο του Ξάφη, ρε! Εσείς, να σας πω κάτι. Αυτά τα ουίσκι που πίνετε, μπόμπα είναι όλα, ρε, το Αραφάτ. Τα πηγαίνετε. Τσίπουρα πίνουμε, τσίπουρα πίναμε, ρε! Τα τσίπουρα είναι από αυτά που δίνανε και τους πιάσανε που βάζανε μέσα ασβέστη. Πω. Τι είναι αυτό. Πιάνει ο Ιούνιος τώρα, αρχίζουν οι τεμπελχανάδες. Έπεσε μόνος του, δεν τον έριξα, έπεσε. Έπεσε. Οι τεμπελχανάδες με τις αγιονάρες. Γιατί ρε. Τα βρωμάνε τα ποδάρια τους, άκοπα νύχια. Όχ, τι έχει να γίνει. Ξέρεις τι κάνει αυτή η ανεργία. Ε? Θα περάσει ο Τσίπρας άλλα 7 μνημόνια τώρα τον Αύγουστο. Τι νομίζεις. Ξέρεις, το καλύτερο όπλο είναι το μεγάλο νύχι στο δάχτυλο, αν είναι μεγάλο, ε. Τραβάς κλωτσιά και κόβεις λαρίκι κατευθείαν με τον ήχη. Κατά πάω ξύδε το πιάσανε με τον ήχη. Κατεβάσου δασμούς εκεί πέρα από τα σύνορα τώρα. Βουλγάρικο ουίσκι, 4 λίτρα 6 ευρώ. Πιάσανε τον παοξύ για οπλοφορία. Φυσικά. Είχε μεγάλο νύχι στο χέρι, το μεγάλο δάχτυλο. Και το κάρκαδό του το πιάσανε για κοτρόνα. Έχω ένα φίλο στην γραμμή να τον πάρουμε για αυτό. Δεν περιμένει άλλο. Να τον πάρουμε τέτοιο νύχη που έχει γι' αυτό κάλτσα φόρηση που άκουσε με τέτοια νύχη. Κάστε να μιλήσετε με τον κόσμο. Να μην μιλήσει κανένα! Καλημέρα φίλε. Πέρα. Μ' ακούς Βαπτόπουλε. Ναι, σ' ακούω. Άκουσέ με λίγο. Ρε πουλάκι, πού είναι η λέσχη βρε. Σουβλάκι στο τσουκάκι έγινε η λέσχη φίλε. Σόπα ρε. Σουβλάκι. Ναι. Έτσι νομίζεις. Τα νομίζεις αυτά, να ξέρεις Βαπτόπουλε. Και εσύ Τζόνι Χαλασμένο, Τζόνι Χαλασμένο και εσύ. Προστά έλα, περίμενε, την αγαμία, Ακούς, κάτσε λίγο, ρε, κάτσε λίγο. Έλα, λέγε, ρε, άσ' το παιδί να πει, ρε. Έλα, είμαι, σου είπα και πριν, είμαι έξω από ένα κολό παραδούς Ξάρφη. Για πες. Σκορπιός λέγεται, Σκορπιός. Σκορπιός, δεν είναι τέτοιο κολό. Πού είναι λέσχη, πού είναι λέσχη, ρε. Κάτσε ρε με τη λέσχη, περίμενε ρε. Για πες εκεί πέρα, κεράσει ποτάκι, τι έχουμε εκεί τα μωρά. Κεράσει ποτό τώρα, τ' άλλο, τ' άλλο. Τέλειο παρέα κάνει κοεσένα, τι τέλεια. 2-5 τώρα αυτή που είναι. Αλλά γάστρε στο φαλάκι. Τα πάτε ρε, πήγα στα μωρά ρε αυτή ρε. Τι μωρά να πάρει. Εσύ βλέπεις τη φαλάκρα μου και έχω τη δικιά σου εδώ πέρα. Κάτσε να μωρά ρε. Κάτσε ρε, βγήκαμε λίγο έξω τώρα. Εντάξει, ωραία τα κολόμπαρα, ακούσουμε λίγο. Φέρε ρε, από μέσα μια Βουλγάρα να μας μιλήσει τώρα, ρε, σε περιμένω. Ποια Βουλγάρα, ρε. Που καταντήσατε 25 χρονών γαϊδούρια να πάτε στα κολόπαρα να πείτε τον πόνο σας στις σερβιτόρες, ρε.
Δεν τρέπεστε λιγάκι. Κομμάρια του κερατά, δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε λίγο, έπιατε δυο γουλιές σου ήσυχα χαλασμένο και δεν ξέρετε που βγάζετε το φλάζ, ρε. Γιατί βρε κολόμακα, εσύ που πήγαινες. Δεν ξέρετε που βγάζετε, ρε. Εσύ που πήγαινες παλιά, στα παπ, στις παπ πήγαινες και μιλούσες. Εντάξει, καβλατίζουμε να πούμε, εντάξει. Αγαπητή λύκια κάνετε, ρε. Βρωμιάρι. Καβλατίζουμε, αλλά... Αγαπητή λύκια, ρε. Αγαπητή λύκια, ρε. Το πόλος θα βγάζετε. Έχω τον άλλο, ρε. Πάρα στρωμένο, κάτι περίμενε, γιατί έχω τον... Παπάστη, ρε. Αυτό είναι μυθήρα, ρε. Με έχει πήξει με τον Πάζο εδώ πέρα και με τα σκηνικά του και τα τέτοια και έπεσε. Του χρόνου με τον Ιασμό θα παίζεις εσύ, αυτό νομιθεία. Με ποιο θα παίζω? Με τον Ιασμό θα παίζεις. Με τον Ιασμό. Άντε, για λίγα. Άντε. Τις σκόνες να τις ρουφάτε από τα αυτιά. Επόμενος. Από τα αυτιά δεν πίνονται. Αυτός μιλάει εκ πείρας μάλλον. Που πέσαμε σήμερα. Σήμερα είναι η καλύτερη. Λέγε ρε φίλε. Έλα Κώστα. Καλώς τον. Μιλάς εσύ για Τριζάκη Χολόμπαρα, η γενιά σου ήταν γεμάτα τα είχε. Καλέ, όταν ήμουν 18 χρονών, όχι 16, με πήγε ο Λουλουδάς εκεί ο Αντωνάκης ο συγχωρεμένος, είχε ένα πόνι, έλα λέει να σε πάω στις κοπέλες λέει, να σε γυρίσω. Με πήγε σε κάτι παπ, πήγαινε έλεγε το πόνο του Αντωνάκης, ακούς, έλεγε το πόνο του Αντωνάκης, καθόμουν εγώ, πότε θα πηδήξω, 16 χρονών. Έλα. Τις χρυσώσατε τις κουλουμπαρούδες. Τότε όταν εκεί πέρα λιμουζίνες οδηγούσαν, όλες οι Citroën Xanthia πήραν όλες οι κουλουμπαρούδες τότε. Άσε τώρα. Citroën Xanthia ήταν η λιμουζίνα της εποχής τότε. Πού τη θυμήθηκες, βρε παλιόπεδο. Σιντι Κρόφορ την έκανε εκεί πέρα μαζί. Κάτσε ρε να μιλήσει ο άνθρωπος, δεν πάει να θεμάσαι. Για άρη μόνο θα μιλήσω, οπότε ας μιλήσουμε για κουλόμπαρα. Για κουλόμπαρα τι θα μιλήσω. Είτε για άρη μιλάς είτε για κουλόμπαρα το ίδιο πράγμα είναι. Έλα ρε Κωνσταντίνη, γιατί κάθε φορά βασικά που σε έπαιρνα για άρι, όλο κάτι θέματα έχεις τότε και μόνο με έκλεινες, Θα με έβριζες φαίνεται. Όχι καθόλου ρε. Δικαιώθηκα σαν το Μητσοτάκι φαίνεται και εγώ μετά το θάνατο. Δυο λεπτά σοβαρά. Για λέγε. Για πόσα εκατομμύρια έπεσε ο Άρης, πόσα χρέη είχε. 32. 34. Δυο χρονιές που δεν βγήκε στην Ευρώπη, πόσα εκατομμύρια πήγε μέσα, τότε με Λάρισα και με Βόλο. Κάνα δεκάρικο. Και τα άλλα τι είναι, προσαυξήσεις. Και πήγε στα 30 ή 30 ήταν όλα μαζί. 34 προς αυξήσεις είναι όλα. Όχι. Είναι κακοδιαχείριση από κάτι παλτά που φέρανε από την Ισπανία, παλικάρι μου. Κάτι κόκκινες, κάτι ιστορίες. Έτσι, μπράβο, κακοδιαχείριση. Τα καθαρά χρέη είναι 27. Κακοδιαχείριση, ρε παιδιά, να πούμε με αυτούς εδώ τα παλτά που λέτε. Αυτά είναι. Ο Άρης έκανε τις καλύτερες παρουσίες στην Ευρώπη της ιστορίας. Ούτε ένα κύπελο δεν πήρε, μωρέ. Να κάνω, άκουρεση, να κάνω κακοδιαχείριση. Και να πάρω έστω ένα κύπελο. Να πάρω να μας τραπάνε. Να πάρω κάτι ρε φίλε. Δεν κατάλαβες ένα πράγμα φίλε μου όταν σου λέω κακοδιαχείριση τι εννοώ. Εννοώ δηλαδή ότι μπήκε μέσα ο σύλλογος, κάποιοι θησαυρίσανε και ο σύλλογος δεν κατάφερε να πάρει κάτι. Ακριβώς αυτό που είπες. Δηλαδή ναι μεν αυτό που έλεγε ο Κώστας με το δάχτυλο και το μέλι. Πιστεύω ότι δεν το φάγανε όλο το μέλι. Δεν το φάγανε όλο το μέλι. Γιατί φίλε μου, τι αμάξι φίλε μου έχεις εσύ Αριανέ? Τι έχεις? Τι τσιπάκι έχεις? Εντάξει. Γιατί κάποιοι δεν είχανε, εντάξει. Κάποιοι καπνίζανε, ανάβανε με σπίρτο και ξαφνικά ανάβανε με χρυσούς αναπτήρες, έτσι. Με την ερώτηση που σας έκανα πριν άλλα μου είπατε. Σας είπα 10 εκατομμύρια με βάλατε στη φύση κάθε δύο χρονιές. Που εγώ σας λέω παραπάνω είναι από τα 10 εκατομμύρια. Γιατί εκείνες εποχές ο Άρης είχε πάντα 15 εκατομμύρια. Δεν είχε 4 βάλε και τους 15 μισθούς. Ήταν ο νομιστικό του budget. Βάλε και τους μισθούς μέσα. Έλα ρε σηκώσα. Εγώ σου είπα με δύο χρονιές μάνι, με έβγαλε εσύ 10 εκατομμύρια. Εγώ σου λέω 15. Βάλε και τους μισθούς μέσα. Και βάλε και τους μισθούς. Και αυτό εγώ πιστεύω. Δεν είμαι, τέλος πάντων, αυτή είναι η άποψή μου. Εμένα πιστεύω ότι okay, ναι, με κακοδιαχείριση, ναι, με πως δεν φάγανε και τα λοιπά, αλλά δεν πιστεύω το φάγανε. Την κακοδιαχείριση εισαγωγικά μέσα, έτσι. Και αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι παρόλο όλοι τον αγαπούσαν τον Άρη. Ναι, βέβαια. Τι κάνανε, την τσέπη τους αγαπούσανε, φίλε. Δεν το πιστεύω, για τους αγαπούσανε, το πράγμα δεν το πιστεύω. Εγώ δεν είπα ονόμα, εσύ το είπες. Εγώ το είπα. Εντάξει. Αυτά, φιλάκια. Μην ανοίξουμε το θέμα του Άρη τώρα, γιατί θα τους ξεσκίσουμε. Γεια σου, έκλεισε, σαν τους φακέλους Ρόκφορντ. Εντάξει, ο Άρης ήταν απλά τα πράγματα. Ο παίχτης έφτιανε 100 χιλιάρικα, παρουσιαζόταν για ένα εκατομμύριο. Έλα, ηρέμησε εσύ. Απλά είναι τα πράγματα, τα ξέρουμε δηλαδή. Ηρέμησε εσύ, κακό παιδί. Καλά, σε λέει, ηρέμησε. Εγώ. Τέρμα. Ηρέμησε, κακό παιδί.
Τι θα γίνει με αυτό το Sky. Α, συνεχίζουμε τότε. Κάνουμε μουσική με λαϊκό πρόγραμμα. Ναι. Καθίστε. Τι είναι αυτό το. Μέχρι το πρωί. Λοιπόν, μέχρι με το Γιάννη, εγώ με το Γιάννη. Μέσα είσαι. Ναι. Η σημερινή εκπομπή του Sky, του Αλαφούζου. Φαγώθηκε με αυτό το Αλαφούζου. Γίνεται το Match Park Παναθηναϊκός έτσι όπω θέλω να γίνει. Το καταλάβαν οι μάχοι. Το καταλάβαν. Όπω θέλει να γίνει. Μάχη. Και κάποια παιδιά που είναι μέσα, τι έγινε. Εκεί τι έγινε. Τι έγινε. Να προσέχουν λοιπόν. Άρα να προσέχουν τι έγινε. Να μην μπουν. Να προσέχουν, να μην μπουν γιατί αυτό θέλουν. Σήμερα λοιπόν ο ΠΑΟ κάνει ειδικό συμβούλιο για το μάτς αυτό. Πριν. Δευτέρα βράδυ γίνεται αυτή η εκπομπή. Την Τρίτη τι θα γίνει δεν ξέρω. Ο Μπούζος πάντως δεν πήγε. Αν δεις κανένα ο Ζουνίδη να ξαπλώνεται και αυτό να του παίζει, τι που θα λες. Ξέρω εγώ, σαν τη γουρούνα λες θα πέσει και αυτό. Τίποτα θα φάει κανένα πλαστικό από το τέτοιο. Δεν προδιαθέτουμε. Από το τελείσιο στην Αλλά τουλάχιστον η συμπεριφορά του Παναθηναϊκού είναι δεν έρχομαι να παίξω μπάλα, έρχομαι να σου κάνω ζημιά. Για να δούμε. Είναι δεν έρχομαι να παίξω μπάλα, έρχομαι να σου κάνω ζημιά. Για να δούμε. Είναι δεν έρχομαι να παίξω μπάλα, έρχομαι να σου κάνω ζημιά. Για να δούμε. Είναι δεν έρχομαι να παίξω μπάλα, έρχομαι να σου κάνω ζημιά. Για να δούμε. Είναι δεν έρχομαι να παίξω μπάλα, έρχομαι να σου κάνω ζημιά. Για να δούμε. Είναι δεν έρχομαι να παίξω μπάλα, έρχομαι να σου κάνω ζημιά. Για να δούμε. Είναι δεν έρχομαι να παίξω μπάλα, έρχομαι να σου κάνω ζημιά. Για να δούμε. Είναι δεν έρχομαι να παίξω μπάλα, έρχομαι να σου κάνω ζημιά. Για να δούμε. Είναι δεν έρχομαι να παίξω μπάλα, έρχομαι να σου κάνω ζημιά. Για να δούμε. Είναι δεν έρχομαι να παίξω μπάλα, έρχομαι να σου κάνω ζημιά. Για να δούμε. Είναι δεν έρχομαι να παίξω μπάλα, έρχομαι να σου κάνω ζημιά. Για να δούμε. Είναι δεν έρχομαι να παίξω μπάλα, έρχομαι να σου κάνω ζημιά. Για να δούμε. Είναι δεν έρχομαι να παίξω μπάλα.